εκείνη που ξέρω πως με θες. Με θες. Πάρα πολύ. Με θες δίπλα σου στην κουζίνα. Με δουλεύεις. Με δουλεύεις ή με θες. Σε κοιτάω με στα μάτια να δω. Σε κοιτάω και εγώ. Και ναι. Τι, τι. Ναι, ναι, δεν θα κομπλάρω. Τι μάλλον. Δεν κομπλάρεις. Τι κάνεις. Γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου, καλησπέρα σας και καλώς μας ήρθατε. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Φτάσαμε τέλος Φλεβάρι. Ρε σαν ψέμα μου φαίνεται. Πώς τρέχει έτσι ο καιρός. Ας τα λένε μου και την άλλη. Πώς τρέχει έτσι ο καιρός και αυτός ο καιρός που με τρελαίνει και δεν έχω καταλάβει. Χειμώνας είναι άνοιξη, φθινόπωρο. Έχεις δίκιο. Τι αλλά εμείς ερχόμαστε να, με τη διάθεσή μας να τα κάνουμε όλα καλοκαίρι στον κόσμο. Τι είπα πάλι. Ξέρω εγώ, δεν λες κανένα τραγούδι καλύτερα. Ας τις ατάκες, δεν μας τις λένε άλλοι. Ελένη μου, τι κάνεις, καλά είσαι. Πώς με βλέπεις. Σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Με βλέπεις καλά, λες. Ανανεωμένη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί με κοιτάς χαμηλά τα παπούτσια μου. Όχι, όχι, κοιτάω με κοιτάς από εδώ και κάτω. Κοιτάω από εδώ και πάνω. Τίποτα. Τόση ώρα φτιάχνουμε, τίποτα. Τσάμπα τα φτιαξίματα. Όχι, όχι, μια χαρά είσαι. Κουκλάρα όπως πρέπει να είναι η Ελένη. Δεν με ψήνεις. Δεν, το έχω, δεν μου λες κανένα τραγούδι καλύτερα. Ποιο εκεί δες. Με ψήνεις πολύ. Αυτό που σου έρχεται, εμένα πιο πολύ. Σου πρόχειρα και βάλε το κραγιόν σου. Πάντο, το έλεγα παλιά αυτό. Αυτό είναι. Παμπάλαιο, μπορεί να είναι και τρεις δεκαετίες. Ναι, ρε, τραγούδι. Λένη, τώρα, άμα. Μόνο αυτό σου ταιριάζει. Αυτό δεν χρειάζεται να βάλει τίποτα η Ελένη Μενεγάκη. Το κραγιόν. Έτσι. Μόνο αυτό δεν λέει η Ελένη Μενεγάκη, είναι η κουκλάρα. Μα πού το άφησε εδώ που τα λέμε. Εγώ μπήκα με το κραγιόν μου μέσα. Πού να το έχω βάλει. Δεν έχω και τσεπάκια. Ήταν συνθηματικό για να στο θυμίσω. Κι όμως κάπου άφησα το ροζ μου το κραγιόν, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν τραγουδάς πια. Έλα, έχουν βαρύνει τα πλατάκια σου. Όχι. Οι ευθύνες, τα βάρη, τα άγχη. Είδες, τρέχουμε να μεγαλώσουμε. Γιατί? Έλαντε. Γιατί? Και τον... Σιγά σιγά να το ευχαριστιόμαστε. Και τον άλλο μήνα κλείνω και τα 36, ε. Ψαράκι μου, κλείνεις τα 36 εσύ. Της λέω, της Μαριανένας, της λέω, ευχαριστώ. Δεν νιώθω. Δεν νιώθω, της λέω 36. Πόσο με... νιώθεις? Νιώθω 21 με 22, εκεί που τότε που ήμουν μπάρμαν, φίλες και φίλοι, παρέα με τις κουζίνες, δύσκολα χρόνια. Έβαζα μέσα ποτά, χορεύαμε πάνω στις μπάρες και τα λοιπά. Πίναμε και τα ποτά, ωραία περνάμε. Γιώργος ο μπάρμαν με λέγανε τότε. Πραγματικά. Αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια. Σχόλαγα 12 η ώρα στο εστιατόριο, μία η ώρα έπιανα δουλειά στο Γάλλιο, εκεί πίσω στο μπαρ. Και πώς τελικά ρε παιδί μου επέλεξες τη μαγειρική και όχι τον μπαρ. Εντάξει, εσύ η μαγειρική ήταν η αγάπη μου. Απλά δεν είχα λεφτά. Τότε ήμουν να κάνω δύο δουλειές. Στέλναμε και λεφτά στην αδερφή μου που ήταν στο εξωτερικό γιατί ήταν το μυαλό. Η αδερφή μου ήταν το μυαλό της οικογένειας. Καλό παιδάκι μου, ρε. Οπότε λέω πάμε. Μπράβο. Να δουλέψουμε. Τι να κάνω. Πολλά. Βιβλίο γράφω. Ναι. Γράφεις, αλλά δεν τα λες. Δεν τα λέω, δεν τα λέω. Λοιπόν, όμως θα πω τη σημερινή συνταγή, αγαπημένοι μου φίλοι, που πραγματικά είναι μια συνταγή που πειραματίστηκα μέσα στην κουζίνα. Είναι δική μου 100% συνταγή αυτή. Είναι μια πατσαβουρόπιτα, ναι. Της οποίας την κλασική που γνωρίζουμε όλοι με τα φύλλα, τα βούτυρα κτλ. Αλλά μέσα της έβαλα φιστίκι Αιγίνης και ανθότυρο. Και πραγματικά πιστέψτε με ότι βγαίνει ένα γλυκό τόσο ισορροπημένο, που ούτε κι εσείς οι ίδιοι θα το πιστεύετε. Το φιστίκι Αιγίνης έρχεται και δίνει μια υπέροχη γεύση στο στόμα μας. Όλοι αγαπάμε το φιστίκι Αιγίνης, έτσι. Και οι υφές εξαιρετικές. Τραγανό απ' έξω το φύλλο. Εσωτερικά μιλάμε για μια πάρα πολύ ωραία υφή. Σιροπιαστό όπως πρέπει να είναι το γλυκό και με λίγα υλικά. Αυτό λοιπόν ήθελα να καταφέρω. Για να καταλάβετε, δείτε πόσα είναι τελικά. Ναι, αυτά. Τίποτε. Αυτά εδώ. Γιατί εγώ πάντα το τυπώνω, θέλω, είμαι της παλιάς σχολής. Θέλω χαρτάκια στο σπίτι μου. Δεν μπορώ αλλιώς. Λοιπόν, λίγα πράγματα υλικά. Τα οποία τα έχουμε. Και αν δεν τα έχουμε, άντε να πεις δεν έχω βανίλια, θα πάω να αγοράσω. Γιατί γιαούρτι, γάλα, ζάχαρη, βούτυρο, τα έχεις. Πορτοκάλι έχεις, αυγά έχεις, είναι όλα τίποτα. Τα έχεις. Το μόνο που σου λείπει πραγματικά είναι αν δεν έχεις το εκχύλισμα βανίλιας, δεν μου λες σε σκόνη κάνει. Βέβαια, δύο βανιλίνες, θα τα πούμε όλα. Α, δεν πολύ έχει. Ωραία. Βέβαια. Και ένα πακέτο φιλοκρούστας, απλά πράγματα. Και σε, πάμε 30, να το δούμε. Και σε 30 με 40 λεπτά έχετε έτοιμο το γλυκό, πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου. Πάμε. Κίνηση νούμερο 1 να φτιάξουμε εννοείται το σιρόπι μας, γιατί πρέπει να το βράσουμε για 5 λεπτά και να το αφήσουμε να κρυώσει τελείως. Να είναι εντελώς κρύο σιρόπι. Πάμε να δούμε λίγο την υφή. Έχουμε ίδια ποσότητα νερού, ζάχαρης, έχω βάλει και χυμό από ένα πορτοκάλι και τα έχω βράσει για 5 λεπτά και κοιτάξτε εδώ πέρα, βάζοντας το χεράκι μας πίσω στο κουτάλι, κοιτάμε να μην ενώνονται, βλέπετε, οι γραμμούλες, οι δύο. Και πάει να πει ότι έχει δέσει το σιροπάκι μου. Πάμε ακριβώς δίπλα τώρα. Έχουμε φύλλα κρούστας. Έχω λιώσει βουτυράκι και πάμε τώρα να πασπαλίσουμε βούτυρο σε όλη την επιφάνεια του φύλλου.
Εννοείται ότι αυτή η συνταγή μπορεί να γίνει και με καρύδια. Αν δεν σας αρέσει το φιστίκι εκείνης που δεν νομίζω, και με καρύδια, πιστέψτε με, θρηματισμένα, είναι εξαιρετικό. Βουτυρώνουμε το φύλλο μας και πάμε τώρα να πασπαλίσουμε με φιστίκι Αιγίνης. Θρηματισμένο, βλέπετε, δεν το έχω κάνει τελείως σκόνη. Θέλω λίγο να κάνει γκρούτσου γκρούτσου μέσα στο στοματάκι μου. Και τώρα είπαμε τι φτιάχνουμε, πατσαβουρόπιτα. Πώς τυλίγουμε τα φύλλα, σαν πατσαβούρι. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Εδώ πέρα αρχίζουμε και κλείνουμε τα φυλλαράκια μας κατά αυτόν τον τρόπο. Το βλέπετε. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Εν τω μεταξύ, μυρωδιά σκίζει. Είναι τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, όπως είμαστε, το μεταφέρω δίπλα στο ταψάκι. Χωρίς φόβο, αν θα σου σκιστεί, αν όχι, δεν σου βγει όμορφο, δεν έχει και καμία σημασία. Έχω δίπλα μου ένα ορθογώνιο ταψάκι, όπως βλέπετε. Έχω ξεκινήσει την προετοιμασία μου γιατί θέλω να το δείτε, να δείτε ολοκληρωμένο το γλυκό. Και βάζουμε τα φύλλα το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν χρειάζεται να τα έχετε πολύ στριμωχτά, γιατί μετά η υγρασία που θα βάλουμε μέσα στην πίτα για να ψηθεί, θέλουμε να μπει ενδιάμεσα και να γίνει ωραίο και αφράτο. Καθώς το μείγμα μέσα της υγρασίας που θα βάλουμε έχει baking powder. Πάμε, άλλο ένα και το κλείνουμε. Βλέπετε εδώ πέρα. Διπλώνουμε, ξαναδιπλώνουμε, ξαναδιπλώνουμε. Δεν φοβάστε και να σας σκιστεί, δεν έχετε να αγχωθείτε τίποτα. Συνολικά τα φύλλα που βάζουμε είναι γύρω στα 7 με 8 ανάλογα το ταψί, το μέγεθος του ταψιού που θέλετε εσείς να βάλετε να ψήσετε. Κοιτάξτε και εδώ, ξαναδείχνουμε πώς έχουμε βάλει τα φύλλα. Το ένα δίπλα στο άλλο και αφήνουμε και λίγα κενάκια για να μπορέσει να περάσει το μείγμα που θα φτιάξω αμέσως τώρα. Λοιπόν, σε ένα μπολ πάμε να βάλουμε γιαούρτι, στραγγιστό, ό,τι γιαούρτι θέλετε εσείς, ό,τι έχετε μέσα στο ψυγείο, έτσι, μέσα στο μπολάκι μας το γιαούρτι. Συνεχίζω, ρίχνοντας μέσα... Εννοείται, βρε παιδί μου, τρία ολόκληρα αυγουλάκια. Τα αυγά τώρα τι έγινε, τι θα μου κάνουνε... Τι θα σου κάνουνε, μωρέ, τα αυγά, τι θα σου θα κάνουν... Θα μου φουσκώσουνε την πίτα, θα τη δείτε και στο τέλος πως έχει γίνει, φουσκωμένη και ωραία. Πάμε να βάλουμε τώρα το ανθότυρό μας. Ανθότυρο, παιδιά, είναι ένα τυρί το οποίο στην ουσία δεν έχει πάρα πολύ γεύση, δεν έχει πάρα πολύ αλάτι. Καλό ταξίδι. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ υγιεινό. Πάμε να ρίξουμε τώρα γαλατάκι. Μέσα και το γάλα. Βλέπετε, δεν έχω κάνει τίποτα δύσκολο. Συνεχίζω ρίχνοντας baking powder, το διοικητικό υλικό το οποίο θα μου φουσκώσει την πίτα μου μέσα στο φούρνο. Και συνεχίζω ρίχνοντας ηλιέλαιο. Μέσα εδώ το ηλιέλαιο θα μου δώσει ωραία υφή μαλακιά. Και είναι και πιο ελαφρύ, ρε παιδί μου, και στη γεύση. Ισχύει. Δεν έχει αυτό το βάρος, ξέρετε, τη γεμάτη γεύση που έχει το ελαιόλαδο. Βανίλια χύλισμα και όπως είπαμε προηγουμένως, αν δεν έχετε βανίλια χύλισμα, δύο βανιλίνες. Μέσα και αυτό. Και εννοείται. Η βανιλίνη δεν είναι αυτό που είναι μακρύ σε καφέ. Σε... Η σκόνη λέγεται βανίλια. Ναι, βανίλια την παίρνουμε το σούπερ μάρκετ. Που είναι στο μικρό του τέτοιο. Ναι, ναι, σαν δαχτυλάκι μια σταλίτσα. Ακριβώς. Γι' αυτό σε ρωτάω, η βανιλίνη δεν είναι αυτό που είναι ένα μακρύ που το γδέρνουμε και βγάζουμε τη βανίλια. Αυτό είναι η βανίλια. Τότε η βανιλίνη πρέπει να είναι αυτό που βάζεις εσύ. Αυτό είναι χύλισμα βανίλιας. Δεν ξέρω. Η βανιλίνη είναι. Βάλτε εκεί βανίλια, θα σου πω, να πάρει μυρωδιά. Είναι η μόνη συσκευασία στον κόσμο επάνω που ανοίγεται με το δόντι. Που δεν θέλει. Πρέπει να το βάλει, να το δαγκώσει. Είναι το μικρό το άσπρο με το κόκκινο καπάκι. Αυτό δεν είναι βανίλια. Βανιλίνη. Δεν είναι βανίλια σκόνη αυτό. Βανίλια, σε σκόνη βανιλίνη. Όπως θέλει. Να σου πω κάτι και μίξω να το πεις, θα γυρίσει. Λοιπόν, βάλαμε τώρα και ένα ξύσμα πορτοκαλιού να πάρουμε τα αρώματα καθώς το χυμό πορτοκαλιού που το βάλαμε μέσα στο σιρόπι. Και όπως είμαστε τώρα, όμορφα και απλά αρχίζουμε και ανακατεύουμε αυτά τα υλικά μεταξύ τους, ούτως ώστε να διαλυθούν τα αυγά. Βλέπετε, απλά πραγματάκια. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς στον αέρα και η σχάρα θέλουμε να είναι στη μεσαία θέση, ούτως ώστε ο αέρας να περνάει όμορφα γύρω-γύρω από όλο το γλυκό μας. Και τώρα, όπως είμαστε, πάμε αυτό το υπέροχο αρωματικό μείγμα να το αδειάσουμε πάνω από τα φύλλα μας. Κοιτάξτε τι ωραία που γράφηκε το ανθότυρο που είναι σπασμένο σε χοντρά κομμάτια. Και ψήνουμε για πόσο, παιδιά, για 30 με 40 λεπτάκια. Πάμε να βγάλουμε το έτοιμο. Για πάμε να σιροπιάσουμε ένα να δούμε, Παναγία μου, τι έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο ωραίο έχει γίνει και αφράτο το γλυκάκι μας. Το βλέπετε, έχει πάρει ένα πολύ ωραίο χρωματάκι και αφράτο. Το βλέπετε που το πιάνω και είναι αφρός. Και όπως είναι τώρα ζεστό, πάμε να ρίξουμε μέσα το σιρόπι μας το κρύο.
και να το αφήσουμε για 3-4 λεπτάκια να ρουφήξει το σιρόπι. Απαπαπαπα, μοσχοβολιές. Και να σας πω και κάτι, κανονικά πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει, αλλά δεν αντέχω. Θέλω να κόψω ένα, θέλω να σας δείξω μέσα πώς είναι, γιατί παιδιά, πραγματικά πιστέψτε με, αυτό θα γίνει το αγαπημένο σας γλυκό. Κοιτάξτε εδώ πράγμα. Ξαναλέω, πρέπει να το αφήσετε να σιροπιαστεί έτσι. Εμείς τώρα σας το δείχνουμε, γιατί είμαι ο Τσούλης ο ανυπόμονος σήμερα. Είναι μια συνταγή δική μου, την οποία θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να βλέπω μέσα φιστίκι Αιγίνης. Κοιτάξτε το μέσα πώς είναι. Το φιστίκι Αιγίνης, η κρεμούλα. Η μυρωδιά μυρίζει πορτοκάλι, μυρίζει το φιστίκι, η βανίλια, και πραγματικά όταν ρουφήξει αυτό το σιρόπι θα γίνει εξαιρετικό. Συνοδεύστε το με ένα παγωτό, με ό,τι θέλετε. Το βράδυ κοιμάσαι καλά? Πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν ξυπνάς, πέφτεις ξερός. Σαν ζώο. Πόσες ώρες περίπου κοιμάσαι? 5 ώρες, εντάξει. Α, τόσο πολύ κοιμάσαι. Ναι, μια χαρά είναι. Γι' αυτό λες κοιμάμαι καλά, ναι. Γιατί άλλος θα σου έλεγε δεν κοιμάμαι καλά. Όχι. Κοιμάμαι μόνο 5 ώρες, Ελένη μου. Διότι δεν θα κάνω τώρα και το γιατρό, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα 7-8 ώρο την ημέρα. Είσαι. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλη την ημέρα, αν δεν θέλουμε να είμαστε. Και για την υγεία πολύ... μας, νομίζω, κάνει καλό ο ύπνος. Έτσι δεν είναι μόνο. Μα για εμάς τους μεγάλους, ναι. Για τα παιδιά, εγώ θυμάμαι χρόνια να διαβάζω να λένε ότι τα παιδάκια σας τα μικρά να τα βάζετε να κοιμούνται 8-9 ώρες το βράδυ και 10 ακόμα. Γιατί το βράδυ είναι που γίνεται όλη η ανάπτυξη. Και πολύ είναι σου. Καλό να κοιμούνται γερά και καλά. Τώρα, εγώ γιατί το είπα αυτό? Γιατί εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι ακούω πολύ το τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο προς δύο ότι δεν κάνει κανείς εύκολα καλό πια ύπνο. Αυτό βέβαια. Που λέμε κάθε μέρα. Στρωτά. 7 ώρες, αλλά στρωτά. Όχι να ξυπνάω, όχι να ανοίγω την τηλεόραση, όχι να την ξανακλίνω, όχι να σηκώνομαι πάνω και να λέω πω τι έπαθα και να ξανακοιμάμαι μετά από μισή ώρα. Το τι σημαίνει αυτό όμως και αν υπάρχουν απαντήσεις, πώς μπορεί κανείς να κάνει πραγματικά τον ύπνο του καλύτερα, θα το συζητήσουμε σήμερα με τον διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σπανδιδέα, παθολόγος είναι, για τον συνεχόμενο ύπνο που δυστυχώς πολλοί δεν τον έχουν, για την καθυστέρηση ύπνου που σου λέει ξημερώνομαι για να κοιμηθώ. Άρα, αφού πρέπει να ξυπνήσω το πρωί να πάω στη δουλειά μου, πάλι δεν έχω κάνει καλό ύπνο, κοιμάμαι λίγο. Ή αυτό που λένε πάρα πολύ συχνά, ότι όταν δεν κοιμόμαστε καλά, μεγαλώνουμε πιο γρήγορα. Γυρνάμε δηλαδή. Ισχύει. Τώρα, το γυρνάμε δεν έχει σημασία να λες εσύ, μα εγώ κοιτάζομαι στον καθρέφτη με μια χαρά, γιατί δεν είναι μόνο το απ' έξω που μπορεί να γυρνάει, και αντε πες αυτό πια το φτιάχνεις. Το μέσα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα που να μην το χάσετε. Σε λίγο, πού θα το κάνουμε? Φιλάκια, αγαπούλα. Αγάπη μου γλυκιά. Αύριο, Τετάρτη. Αύριο, Τετάρτη, ε. Αύριο. Μου κλείνεις και μάτι, βλέπω. Τι να κάνω. Πονηρά, βρίσκεται το τραγούδι της συνάντησής μας. Έγινε. Γιατί με σένα ξεκινά η μέρα μου. Βάρος τα πλατάκια σου. Βάρος τα πλατάκια σου, πολύ μεγάλο. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, για πάμε από εδώ στην Αλεξανδρούλα μας. Δεν ξέρεις πόσοι άνθρωποι μου είπανε για την χθεσινή συζήτηση, θα πω, δεν θα πω συνέντευξη, συζήτηση που έκανες με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που είχε όλη τη διάθεση να μας μιλήσει για το ότι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός γονέα, να χάσει το παιδί του. Και θέλω να σου πω ότι χθες μετά την συνέντευξη που έπαιξε μου έστειλε και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δείξαμε αυτά που του υποσχεθήκαμε. Και αυτό του είχα πει εξ αρχής, γιατί εγώ, αν θυμάσαι καλά, είχα έρθει πριν 2 εβδομάδες και σε είχα ρωτήσει για την ημέρα των τεμπών, θες να σου κάνω ένα βίντεο για το χρονικό? Και μου λες όχι, θέλω έναν άνθρωπο να μου μιλήσει, να μου πει τι γίνεται τώρα, ένα χρόνο μετά, γιατί εγώ δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Και έτσι λοιπόν είχα το θάρρος να πάρω αυτόν τον άνθρωπο και να του πω ότι θέλουμε να κάνουμε μία συζήτηση, χωρίς να κοπεί τίποτα από αυτά που θα μας πεις. Δηλαδή, όπως ακριβώς είναι, ακριβώς όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, εντάξει, και εμείς βλέπουμε μπροστά μας να γίνεται μία από τη. Μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη συγκάλυψη σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να μείνουμε πίσω και να δείχνουμε ένα βίντεο με ένα χρονικό, ένα τέτοιο θέμα. Μόνο με το γεγονός. Και ήθελα να πω, γιατί μου στείλε ο άνθρωπος αυτός ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, και ήταν και τιμή μου κιόλας που μας είπε αυτό το ευχαριστώ, γιατί ήταν πραγματικά τόσο γλυκό, και πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακούσει και πολύ μεγάλες, αλητίες από άλλους δημοσιογράφους έναν χρόνο τώρα. Έχουν υποθεί πολλά πράγματα στον αέρα, όπως για παράδειγμα ότι μπορεί και αυτό το δυστύχημα να ήταν μια ευκαιρία για να μην υπάρχουν άλλοι νεκροί. Έχουν ακουστεί πράγματα κατά καιρούς και αυτοί οι γονείς θα έχουν ακούσει, και να ακούει τώρα ένας γονιός ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν μια ευκαιρία για να μην χαθεί ένας άλλος, νομίζω είναι πολύ τραγικό. Γι' αυτό και με συγκίνησε πολύ το ευχαριστώ του το χθεσινό.
Και σε σένα φυσικά που είχες και την ιδέα το να μιλήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ όμως την έκανες πράξη. Τι θα πούμε σήμερα? Σήμερα λοιπόν θα πούμε και για τον ντοκιμαντέρ της Ανθής της Βουλγαρή που θα παίξει σήμερα 12 και 10 με το ντοκιμαντέρ τίτλο... αφορά αυτό το θέμα. Το συζητήσαμε την πρώτη φορά πριν από περίπου 20 μέρες που είχαμε την Ανθή κοντά μας. Μας είπε πώς σκέφτηκε να το κάνει όλο αυτό μία εκπομπή. Πώς θα αντιστήσει αυτή την εκπομπή και τι θα δούμε μέσα. Αλλά ξέρω ότι και εσύ μίλησες μαζί της και έχεις πολύ περισσότερα πράγματα να μας πεις. Θέλεις να ρίξουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με αυτό? Ναι. Διαφημίσεις. Σήμερα είναι η μέρα που βγαίνει το ντοκιμαντέρ, έτσι δεν είναι? Σήμερα. Λοιπόν, μιλάμε για αυτό που ξεκινήσαμε να μιλάμε και πριν τις διαφημίσεις εδώ. Δηλαδή για την εκπομπή που ξεκίνησε ως ιδέα από την Ανθή Βούλγαρη και έγινε πράξη, από την ίδια και από πολλούς συνεργάτες της βέβαια, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει ούτε εύκολα, ούτε γρήγορα, αν θέλεις να γίνει σωστά. Και επειδή ένα χρόνο τώρα πολλά πράγματα έχουμε ακούσει, πολλά έχουμε συζητήσει, πολύ περισσότερο όμως έχουμε νιώσει όλοι μας. Σήμερα λοιπόν... Δώσε μας λίγα πράγματα παραπάνω, μια και μίλησες μαζί της, για αυτό που θα δούμε σήμερα το βράδυ. Η Ανθή λοιπόν πήγε και επισκέφθηκε αρκετές πόλεις όπου ζουν πλέον οι συγγενείς των θυμάτων. Μίλησε με μαμάδες, με μπαμπάδες, με γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Μίλησε και με άτομα τα οποία επέζησαν τις σύγκρουσεις, οι οποίοι περιγράφουν όλα αυτά που ζήσανε αλλά και πώς αισθάνονται ένα χρόνο μετά. Είναι συγκλονιστικό που κάποια στιγμή λέει μια κοπέλα ότι αυτό που θυμάμαι είναι οι φωνές ανθρώπων μέσα που έσβηναν σιγά σιγά. Και μετά αργότερα έμαθα ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν καεί ζωντανοί. Είναι επίσης συγκλονιστικό ένας πατέρας ο οποίος γυρνάει και λέει ότι ο Θεός εκείνη την ημέρα είχε ρεπό. Δεν ήταν εκεί να βοηθήσει κανέναν από όλους αυτούς που ήταν μέσα και το δικό μου το παιδί, εκείνος είχε χάσει την κόρη του. Μιλάει φυσικά και η κυρία Καριστιανού που λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι ένας χρόνος και ακόμη δεν έχουμε κάτι, δεν μας έχουν πει κάτι. Μιλάει με διασώστες οι οποίοι βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή, τις εικόνες που αντίκρισαν. Επίσης φέρνουν στο φως έγγραφα αλλά και ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία ουσιαστικά δείχνουν τον μπάχαλο που επικρατούσε στον σιδηρόδρομο. Βγαίνει μια άλλη κοπέλα και λέει ότι δεν ξέραν ότι είναι επικίνδυνο, αλλιώς δεν θα μπαίνανε. Λέει ότι κανείς δεν γνώριζε τον κίνδυνο. Γιατί άμα ξέραμε ότι... Το είπαμε και χτες, ότι όταν οι ίδιοι οι γονείς σου λένε νιώθω πιο ασφαλής, πάρ' το τρένο παιδί μου, ναι. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι δεν ξέρανε, εννοείται. Ότι για να παροτρύνεις το παιδί σου και τον εαυτό σου, ότι δεν πάω έτσι που είναι πιο σίγουρο ότι θα φτάσω σωστά και δεν θα ανιστάξω στο δρόμο, ότι θα κάνω οικονομία, θα μου στοιχήσει πιο λίγο ή και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και μιλάει κιόλας, μιλάει και μία μητέρα η οποία λέει ότι μου είπαν τα παιδιά να πάρουμε το αυτοκίνητο και τους είπα όχι, πάρτε το τρένο. Δηλαδή και περιμένεις τώρα από αυτή τη μάνα η οποία προφανώς και δεν φταίει, αλλά παρότρινε το παιδί της να πάρει το τρένο. Πόσο δύσκολο είναι τώρα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν αυτοί που ουσιαστικά είπα στα παιδιά τους πηγαίνετε με αυτόν τον τρόπο, πόσο δύσκολο είναι να το αντέξουν, να το διαχειριστούν και πόσες τύψεις μπορεί να. Αυτό προσπαθώ να σου πω και σου λέω ότι σκέψου ότι εμείς οι γονείς είμαστε αυτοί που πάντα σκεφτόμαστε για τα παιδιά μας και έχουμε αγωνίες για τα εφηβάκια μας, για τα μεγαλύτερα παιδιά μας. Την πρώτη φορά που παίρνουν αυτοκίνητο στα χέρια τους και λέμε αχ, Θεέ μου, μην πάνε τόσο μακριά, να είναι κάπου γύρω-γύρω. Αν είναι να πάνε κάπου μακριά, να πάνε με άλλο τρόπο. Να μην αισθάνομαι ότι κρατάει το τιμόνι στα χέρια του και μπορεί να του συμβεί οτιδήποτε. Εννοείται ότι έτσι νιώθει ο κάθε γονιός. Είναι συγκλονιστικό. Εννοείται. Ότι η πρόθεση να δούμε ήταν... λίγο το τρέιλερ, σε παρακαλώ πολύ. Σήμερα το βράδυ. Πάμε όπως είμαστε με το αυτοκίνητο, λέει οι μικρές. Πάμε. Όχι, μωρέ, λέει η Μάθια. Πάτε με το τρένο. Του ζήτησα, όπως όλες οι μητέρες, να στείλει ένα μήνυμα όταν θα φτάσει. Ήταν τρία παιδιά γεμάτα χαρά. Χαρά για τη ζωή, για όνειρα. Όρλιαζαν. Και σιγά σιγά, όπως περνούσε η ώρα, έσβηναν οι φωνές τους. Μαμά, έρχομαι. Το ντοκιμαντέρ της Ανθής Βούλγαρη. Τρίτη 27 Φεβρουαρίου. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Στο Μέγκα. Πες μου κάτι. Υπάρχει μία σκηνή. Τι? Μια σκηνή σε τι? Από το ντοκιμαντέρ. Μιλάμε για τον πατέρα λοιπόν, μιλάμε για τον Γιώργο Τσακλίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε την μοναχοκόρη του στο δυστύχημα αυτό και λέει κάποια στιγμή ότι όταν πήγαμε στην εισαγγελέα μας είπε ότι κοιτάξτε να προχωρήσετε τη ζωή σας. Και λέει αυτός ο άνθρωπος ότι από την ημέρα του δυστυχήματος είναι σαν να έχασα ένα άκρο μου.
θα συνεχίσω τη ζωή μου, αλλά έχοντας χάσει αυτό το άκρο. Το θέμα όμως είναι ότι αρκετοί γονείς πήγανε στη συγκεκριμένη εισαγγελέα. Και είναι η γυναίκα αυτή η οποία είπε στην κυρία Καριστιανού: αυτά συμβαίνουν, αναζητήστε βοήθεια από την Εκκλησία. Είναι η ίδια γυναίκα, η κυρία Γεωργία Αδηλίνη, η οποία είπε στον Παύλο τον Ασλανίδη που έχασε το γιο του, όταν τη πήγε φωτογραφίες και τη είπε ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ που έχετε πετάξει όλα αυτά από το τρένο, υπάρχουν μέλη ανθρώπινα που δεν έχουν δοθεί πίσω στις οικογένειές τους. Και γυρνάει και του λέει, πώς κάνετε έτσι, ένα μικρό ηθικό θέμα είναι. Είχε το θράσος λοιπόν αυτή η γυναίκα να κοιτάξει στα μάτια αυτούς τους γονείς, οι οποίοι το μόνο που ζητάνε είναι δικαίωση, να πει αυτά τα πράγματα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και είναι ντροπή για τη χώρα που ζούμε να το ακούσει αυτό από ανώτατο εισαγγελέα της χώρας. Πόσο εύκολο είναι για σας να συνεχίσετε τη ζωή σας και να έρχεστε εδώ, που εδώ ήταν και η αγάπη, στον ίδιο χώρο τέλος πάντων, στο ίδιο πανεπιστήμιο. Σας το λέω αυτό γιατί έμαθα ότι ήσασταν στην εισαγγελία και σας είπανε συνεχίστε τη ζωή σας, προσπαθήστε να συνεχίσετε τη ζωή σας. Υπήρξε μια τέτοια προτροπή από την εισαγγελία του Αρειοπάγου. Δεν είναι τίποτα ίδιο, είναι όλα πολύ δύσκολα. Να το πω, είναι σαν να σου φεύγει κάτι από το κορμί σου. Είναι σαν να είσαι με ένα πόδι ή με ένα χέρι. Δεν έχει έννοια μία προτροπή συνεχίστε. Θα συνεχίσουμε με ένα πόδι. Όμως εκείνο που ζητάμε από τη δικαιοσύνη είναι να μας εξηγήσει γιατί χάθηκε το άλλο. Όχι να μας προτρέψει να συνεχίσουμε με το ένα. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ στις 12 και 10 στο Μέγκα μας βέβαια. Τώρα, να περάσουμε στη σημερινή σου ιστορία που έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι χοντρικά τα 60 του χρόνια ήταν εκπαιδευτικός, αν θυμάμαι καλά και η γυναίκα του, και λίγο μετά τα 60 αποφάσισε να γίνει ιερέας. Μιλάμε λοιπόν για τον κύριο Αλέξανδρο Καριώτογλου, ο οποίος αποφάσισε να γίνει ιερέας στα 66 του χρόνια. Είχε μια τεράστια καριέρα ως εκπαιδευτικός, με σπουδές στο εξωτερικό, με μεταπτυχιακά, με μια άλλη ζωή, διαφορετική. Ήθελε βέβαια, λέει, από πάντα να γίνω, αλλά φοβόμουν να γίνω από τόσο μικρό σε ιερέας, γιατί φοβόμουν. Έβλεπα αυτά που έβλεπα τους επισκόπους, λέει, και φοβόμουν. Κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος αυτός παίρνει σύνταξη και αποφασίσει να γίνει ιερέας. Το συζήτησε με τη γυναίκα του, φαντάζομαι, γιατί. Η γυναίκα του λέει: άντε, πότε θα γίνεις. Ήθελε να γίνει ιερέας ο σύζυγός της. Και της λέει: άκουσε να δεις, τώρα βγήκα σε σύνταξη, τώρα ήρθε η ώρα. Μας λέει πώς αντέδρασαν τα παιδιά του. Μπορεί να έχει γιο που να είναι σεφ. Έχει γιο. Γιατί το όνομα Καριώτογλου δεν είναι κάτι που το έχω συναντήσει συχνά και ξέρω ένα. Ξέρω, έχω δουλέψει, έχουμε συνεργαστεί μαζί και υπέροχο παιδί, δηλαδή είναι φίλος μας. Μπορεί να είναι παιδί του. Είναι πολύ πιθανό να είναι παιδί του, γιατί όντως ο γιος του είναι σεφ και εργάζεται. Τώρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δουλεύει στην Αγγλία. Βρίσκεται Μπράβο, εκεί. Μπράβο, δούλεψε πολύ στην Αγγλία και ήταν με κάποια. Συνεργαζόταν με κάποιον. Πώς να το πω τώρα. Μια γνωστή οικογένεια που ασχολείται με άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, τον ίδιο θα λέμε τότε. Ναι, είναι αυτός. Μας λέει λοιπόν πώς αντέδρασαν και η γη του αλλά και η κόρη του. Πώς αντέδρασαν. Δηλαδή σκέφτομαι, να σου πει ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου στα 65, λοιπόν, εγώ αυτό πάντα ήθελα να κάνω και τώρα που μπορώ να το επιλέξω και να το κάνω, το κάνω. Πώς άραγε αυτό το βλέπει ένα παιδί που δεν είναι παιδί πια, έτσι, θα είναι 30-35 χρονών. Θέλω να σου πω ότι πριν χειροτονηθεί, είπε στις κόρες του και στους γιους του, εγώ θέλω να γίνω παπάς, θα έχετε κάποιο πρόβλημα, θα ντραπείτε κάποια στιγμή αν πούν η κόρη του παπά, λέει, θέλω να το ξέρω. Λέει, γιατί καλή να ντραπούν, τι είναι. Ήθελε να το ρωτήσει, ένιωθε το χρέος αυτό σαν πατέρας να το ρωτήσει στα παιδιά του, του είπανε προχώρα. Και όταν λοιπόν χειροτονήθηκε, έλαβε 2 γράμματα από τις κόρες του και μετά μίλησε και με τους γιους του, που του λέγανε ότι δεν έγινε σήμερα παπάς, ήσουν από πάντα. Προχώρα. Η μία η κόρη του μάλιστα λέει ότι εγώ τον είχα χάσει το Θεό μου στην εφηβεία, τον βρήκα εδώ στα άτομα που ψυχοθεραπεύω, γιατί είναι ψυχοθεραπεύτρια στο Λονδίνο, και με έκανες πάρα πολύ περήφανη. Και θέλω να σου πω επίσης. Η μισή οικογένεια ζει στο Λονδίνο. Από ό,τι έχω καταλάβει, ναι. Οι μισοί μένουν στην Ελλάδα, οι μισοί στο Λονδίνο. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι πολύ ωραίο που κάνουν στην ενορία αυτή. Ο παπάς αυτός ο συγκεκριμένος, όταν παντρεύει ένα ζευγάρι, τους δίνει ραντεβού κάθε μήνα στην εκκλησία και έχουν μέσα φίλους ψυχολόγους και ψυχιάτρους για να συζητάνε για τα θέματα γάμου, για θέματα σχέσεων. Με τον παντρεύονται. Με τον παντρεύονται. Με τον παντρεύονται. Είναι μέλια. Δεν ξέρω για αργότερα αν. Συνεχίζει και επίσης έχουν και πάλι ψυχολόγους να βοηθούν ανθρώπους που βιώνουν ίσως ένα πένθος. Δηλαδή κάνουν σοβαρή δουλειά σε αυτή την ενορία και μου λέει πάντα μαζί με τη γυναίκα μου, όχι μόνος μου. Πάντα μαζί. Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα μου. Να τον δούμε.
Σε τι ηλικία πήρατε την απόφαση να γίνετε ιερέας? Στα 66. Αυτή η απόφαση ήταν από τα παιδικά μου χρόνια. Αλλά δεν το τολμούσα. Γιατί? Γιατί οι συγκυρίες, μετά έβλεπα ότι οι επίσκοποι ήταν λίγο αυστηροί, περίεργοι και εγώ δεν μπορούσα. Ο στόχος μου ήταν πάντα να σπουδάσω θεολογία. Μετά εκείνο που σκεφτόμουν ήταν να βρω τη γυναίκα μου και να φύγουμε στο εξωτερικό να κάνουμε σπουδές. Σπουδάσαμε για 3,5 χρόνια στη Γερμανία. Εγώ έκανα θρησκειολογία, ιστορία των θρησκειών και η σύζυγος έκανε παιδαγωγική των θρησκευτικών. Εγώ υπηρέτησα για 11 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση και μετά πέρασα στο δημόσιο. Έρχεται η απόφαση στα 66, αν δεν κάνω λάθος. Έρχεται τότε, όταν παίρνω τη σύνταξή μου και απελευθερώνουμε από την εκπαίδευση, γιατί δεν ήθελα, είπα πας παπάς ή ζευγάς ζευγάς, δεν μπορεί και τα δυο να γίνουν. Η γυναίκα μου έλεγε πότε θα αποφασίσεις, τότε της είπα τώρα είναι η ώρα. Από την πρώτη μέρα που έγινα ιερέας, φιλάω το χέρι και αυτόν που μου φιλούν το δικό μου το χέρι. Και εξηγώ εδώ στην Ενωρία, το ξέρουν πάρα πολύ καλά, δεν τραβάνε το χέρι τους πια. Τους λέω ότι εσείς για την ιεροσύνη μου, μου φιλάτε το χέρι και εγώ γιατί είστε εικόνες του Θεού. Με σταμάτησε ένας ναρκωμανής στον δρόμο, το έχω πει πολλές φορές. Μου ζήτησε λεφτά, του έδωσα χρήματα, αλλά την ώρα που τα έδινα, του τράβηξα το χέρι και το φίλησα. Και μου λέει, όχι πάτερ, εσείς. Και του είπα, ναι. Εσύ με σέβεσαι σαν ιερέα, αλλά εγώ φιλάω το χέρι σου, γιατί φιλάω την εικόνα του Θεού στο πρόσωπό σου, την οποία έχεις καταμουντζουρώσει. Έβαλε κάτω το κεφάλι και μου είπε, έχετε δίκιο πάτερ. Τι θα γίνει, του λέω. Θα προσπαθήσω. Χειροτονιόμουνα, έγραψα 2 γράμματα στις κόρες, οι οποίες ήταν τότε στην Αγγλία, και μίλησα και στους γιους. Τους είπα, εάν δεν θέλει ένας από εσάς, δεν θα το κάνω. Η μεγάλη κόρη μου είπε, πατέρα, να κάνεις αυτό που σου δίνει χαρά. Ο γιος είναι αποστασιοποιημένος μεν, μου στείλε ένα mail και μου είπε, σήμερα μεγαλύνεψες πατέρα. Ο δε τέταρτος ο γιος μου είπε, δεν έγινες σήμερα παπάς, για μένα ήσουν πάντα παπάς. Η δεύτερη μου έστειλε ένα γράμμα και είπε, προχώρα πατέρα, θα είμαστε μαζί σου. Στον Ιερό Ναό που λειτουργεί έχουν δημιουργήσει ομάδες που βοηθούν παντρεμένα ζευγάρια αλλά και ανθρώπους που βιώνουν πένθος. Τα ζευγάρια που παντρεύω τα καλούμε μια φορά το μήνα και κουβεντιάζουν με ένα ψυχολόγο, ψυχίατρο πάνω σε θέματα σχέσεων. Έχουμε μια ομάδα που έχει σχέση με το πένθος. Άνθρωποι οι οποίοι πενθούν, πρόσφατα έχουν χάσει ανθρώπους, βρίσκονται πάλι με ειδικούς ανθρώπους και κουβεντιάζουν τέτοια θέματα. Εσείς μου είπατε ότι έχετε 4 παιδάκια, εγγόνια. 7 εγγόνια. Από τα 3 παιδιά. Ελπίζω ότι και ο τέταρτος θα προχωρήσει. Μακάρι σε κάθε εκκλησία να υπήρχε αυτή η πνευματική καθοδήγηση, όπως είπε, μετά το γάμο, του να πηγαίνουν τα ζευγάρια εκεί και με τη βοήθεια ενός ειδικού να μπορούν. Δεν ξεκινάς έτσι όμως, αφού το ξέρεις τώρα. Δηλαδή, επειδή έχουμε παντρευτεί οι περισσότεροι εδώ, όταν ξεκινάς ένα γάμο και μια σχέση τέτοια στο παραπάνω που λένε, δεν ξεκινάς λέγοντας κάτι μπορεί να μην πάει καλά, πάμε να αρχίζουμε να το συζητάμε. Όχι κατευθείαν. Σκέφτεσαι τι ωραία που είναι που είμαστε επιτέλους. Έτσι είναι. Παντρεμένοι και ζούμε μαζί και. Στην αρχή, αλλά γιατί όχι ένα ζευγάρι το οποίο μπορεί να είναι παντρεμένο 3 ή 4 χρόνια και αντιμετωπίζει κάποιους πρώτους τριγμούς. Γιατί να μην μπορεί να απευθυνθεί, εφόσον είναι ένα ζευγάρι το οποίο ούτως ή άλλως έχει επιλέξει και πιστεύει πολύ, είναι θρησκευόμενο κλπ. Γιατί να μην μπορεί να ζητήσει πρώτα βοήθεια. Άκουσε, νομίζω ότι, η Εκκλησία την εικόνα και το αίσθημα που πρέπει να βγάλει προς τα έξω είναι η εικόνα της αγκαλιάς. Δηλαδή,
του μιαξίματος, της στήριξης. Δηλαδή, νομίζω ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό έχουν ανάγκη αυτό να το εισπράττουν από την Εκκλησία και από τους εκπροσώπους τους. Όπως και από το πένθος. Βοηθάνε νομίζω. Τις βουλίες, τις ενορίες. Το θέμα είναι ότι επειδή. Κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή η εικόνα της Εκκλησίας από τους διαφόρους που έχουν βγει και την εκπροσωπούν από μόνοι τους ή και επίσημα έχει λίγο λερωθεί στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων που πιστεύουμε. Χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι να είναι συνειδητοποιημένοι, να είναι μορφωμένοι. Ακριβώς. Να έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδε το άνθρωπο ήταν εκπαιδευτικός. Ήξερε τι κάνει όταν βγήκε και ακολούθησε την κλίση. Μα δεν το λέμε, το δεν το λέει κανείς επειδή έχει λερωθεί η εικόνα της Εκκλησίας. Απλά επειδή πρώτη φορά το άκουσα σαν πρωτοβουλία. Λέω, μακάρι με τις δωρεές που γίνονται στην κάθε Εκκλησία, στον κάθε Δήμο, κάποια από αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, αν κάνανε ένα κάλεσμα. Αν κάνανε ένα κάλεσμα την Κυριακή, θα έχουμε έναν ειδικό για το πένθος, πώς θα πηγαίνανε. Να σου πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω όμως αυτό που λέει ο Δήμος. Δεν ξέρω πώς θα πηγαίνανε και γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι όχι μόνο στο μυαλό και στην ψυχή, αλλά και στην πράξη κοντά στην Εκκλησία. Δηλαδή μπαίνουν στην Εκκλησία μέσα, μπαίνουν. Γνωρίζουν, έχουν τον δικό τους ιερέα πνευματικό να μιλήσουν. Δεν λέω αν πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, γιατί να μιλάμε με το πώς είναι το σήμερα, έτσι. Όμως πρέπει να υπάρχει και ο τρόπος, ο πιο φιλικός, φαντάζομαι εγώ, στον καθένα να σε προσεγγίσει ξεχωριστά και αναλόγως και το πού βρίσκεται. Ποιοι είναι αυτοί που ανήκουν στην συγκεκριμένη ενορία για να μπορούν να μπουν μέσα. Εγώ δηλαδή, θα σας πω κάτι. Τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόβουλο, τον θυμάστε τότε που είχε κάνει ένα τεράστιο άνοιγμα τη δικιά του εποχή στους νέους ανθρώπους. Συζητιόταν, έπαιζε το κάθε μέρα στην τηλεόραση, έπαιζε στα δελτία, έπαιζε στις εκπομπές. Τον ρωτάγανε, έμπαινε σε όλα, δεν έκρινε κανένα. Ήταν πιο μπροστά. Δεν ξέρω σήμερα αν υπάρχουν σε μικρότεροι ιερείς που να έχουν μια πιο ανοιχτή προσέγγιση προς όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που είναι κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αλλά και αυτούς που πιστεύουν, αλλά δεν πάνε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Υπάρχουν άνθρωποι πάντως που τη βλέπουν με έναν άλλο τρόπο την Εκκλησία και το κάλεσμα των πιστών. Δηλαδή, ο Παπαπαύλος είναι. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε αυτόν τον ιερέα, αν τον έχετε πετύχει πουθενά. Μοιάζει γιατί αυτόν που έβλεπα σήμερα στο Sky. TikToker, ναι. Εγώ επειδή δεν έχω TikTok, επειδή δεν μου το είπε κάποιος, σήμερα όπως ήμουνα και έκανα ζάπινγκ, έπεσα πάνω στο Sky, πάνω που τέλειωνε η εκπομπή τους το σήμερα. Και βλέπω κάτι αποσπάσματα. Κάνω έτσι και λέω, ρε παιδιά, βλέπω καλά. Ναι. Συγγνώμη, το έχουμε με μουσική, γιατί βλέπω μόνο έναν ήχο. Ναι, βέβαια. Όχι, αλλά με τον ήχο. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τον είδα να χορεύει τα πάντα. Ναι. Αφού λέω, δεν θα είναι αληθινός, αλλά είπανε το πρωί οι παρουσιαστές, λέει, μετά τις διαφημίσεις θα τον έχουμε κοντά μας για να μας μιλήσει κτλ. Τον έβλεπα να τραγουδάει, δεν τραγούδαγε, τραγούδαγε ας πούμε η Αλίκη Βουγιουκλάκη από κάτω. Αλλά έκανε και dance. Έχει λογαριασμό στο TikTok. Ναι. Βεβαίως, έχει μέχρι και 77.000 views, ο κόσμος τον ακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί όπως είπε και ο ίδιος και στο σήμερα, αλλά και σε άλλες εκπομπές που έχει φιλοξενηθεί, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι τόσο καιρό αισθανόμουν ότι ο κόσμος είχε απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Και ότι κάναμε τις εκκλησίες δικαστήρια και αυτό είναι κάτι που δεν το χρειαζόμαστε. Η εκκλησία είναι αγάπη, όχι δικαστήριο να κρίνουμε τους ανθρώπους. Έχει μεγαλώσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι μπορεί κάποιοι να αισθάνονται ότι η εκκλησία είναι λίγο λερωμένη. Είναι η απόσταση. Δηλαδή ο κόσμος τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η εκκλησία θα ήθελε να ακολουθήσει. Ναι. Και είμαι σίγουρος πως αυτή την εικόνα, αυτό του αξιαγάπη του ιερέα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η κατάλληλη εικόνα, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι κάνει μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια. Νεολαία. Αυτή την εικόνα του αξιαγάπη του ιερέα, ο οποίος αποδεικνύει ότι όλοι οι ιερείς είναι άνθρωποι, κάποιοι ιερείς θα βρίσκουν τραγική. Έχουν και παιδιά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, και βέβαια, να θες να κάνεις ότι δεν ξέρεις ότι τα παιδιά μπορεί να χορεύουν, δανείζομαι, τραπ ή οτιδήποτε άλλο είναι. Η τέκνο είναι. Μέσα από το TikTok. Άμα έχεις παιδιά, το ξέρεις. Δηλαδή, πρέπει να το βάλεις και αυτό το κομμάτι μέσα στη ζωή, υπάρχει. Φυσικά, και είναι και αυτά τα οποία σου δίνουν και αυτό το κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι κάποιοι συνάδελφοί του θα τη βρίσκουν τραγική αυτή την εικόνα και όχι αρκούντως πνευματική. Σίγουρα κάποιοι. Αλλά έτσι είναι αυτό. Δηλαδή, η Εκκλησία πάντα είναι και θέμα κεντρικής απόφασης. Όπως είπες τότε, ανέφερες τον Χριστόδουλο, ήταν ο τρόπος με τον οποίο μετέδωσε
την εικόνα, την ιδέα που είχε για το πώς πρέπει να εξυγχρονιστεί η Εκκλησία, ενδεχομένως ο επόμενος, ο αυτός που τον διαδέχτηκε ακριβώς ο διάδοχός του, να έχει μια πολύ διαφορετική άποψη για κάτι το οποίο είναι πνευματικό στα όρια του ιερού. Είναι πολύ δύσκολη και πολύ λεπτή θέση της Εκκλησίας στο πώς τοποθετείται στην κοινωνία. Και πόσο θα θέλει να μείνει στα διδάγματα, στις διδαχές και στις αρχές της, και πόσο θέλει να συμβιβαστεί στο κελίου. Ειδικά επειδή η δική μας η Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη, δηλαδή είναι η πιο αυστηρή. Είναι πιο αυστηρή. Όπως σε όλες τις θρησκείες, οι Ορθόδοξοι είναι αυτοί που τηρούν τους ιερούς νόμους. Αλλά επειδή λέμε πάντα για αγκαλιά και για νιάξιμο, δεν σας έχει τύχει ποτέ που λες ότι εγώ δεν πήγαινα σπάνια στην Εκκλησία ή δεν έχω εξομολογηθεί ποτέ? Αυτή την ερώτηση που πολλές φορές την έχουμε ακούσει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ? Και ένας άνθρωπος που δεν το έχει κάνει ποτέ ξαφνικά βρίσκει μπροστά του έναν ιερωμένο που θεωρεί ότι είναι ο άνθρωπος τον οποίο μπορεί να ανοίξει την καρδιά του, γιατί πραγματικά στο πρόσωπό του βλέπει μια άλλη ματιά. Νομίζω ότι αυτό λείπει. Πέσαμε βέβαια στην περίπτωση, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκπαιδευτικός, έχει μεγάλη σημασία αυτό, μπήκε στην ιεροσύνη πάρα πολύ αργά στη ζωή του και βλέπει τη ζωή ως περισσότερο από τη ματιά του κοσμικού και όχι του ιερωμένου. Αλλά καλά κάνει και το βλέπει. Λοιπόν, πάμε να μπούμε τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να μπούμε λίγο στις σημερινές μας συνεντεύξεις. Ελιάνα μου, η Χριστίνα Παπά μας δείχνει φωτογραφίες του γιου της και της εγγονής της. Συγκλονιστικές φωτογραφίες και του γιου, μικράκι, μωράκι, που πραγματικά πόσο πολύ μοιάζει με το παιδί του, αλλά και φωτογραφίες με τη μικρή... Δείτε εδώ πέρα η Χριστίνα, πόσο είναι παιδί κοριτσάκι να είναι. Κοριτσάκι. Παιδί. Καλά, είναι όπως... 16 ετών, πόσο, 15. Είναι πολύ μικρή, αλλά όπως λέει και στον Κώστα Αρκά, εγώ τον είχα σαν κουκλάκι, δηλαδή τον έπαιρνα μαζί μου, ήμουνα κι εγώ παιδί, τη μεγαλώσαμε μαζί με το γιο μου. Και βέβαια δείχνει και τη συγκλονιστική φωτογραφία που παίρνει αγκαλιά την εγγονή της στο μευτήριο πια, η οποία είναι, εντάξει, την λέει, μου είχε χαρίσει μια λάμψη σαν να με ερωτευμένη, αλλά και πόσο αυστηρή μητέρα ήταν, παρότι τόσο νέα, με το παιδί της εκεί στην εφηβεία. Μου δείξεις κάποιες φωτογραφίες έτσι από τη ζωή σου. Λοιπόν, εδώ είμαι τη μαμά μου, είμαι γιος, 15 χρονών, και όπου βλέπεις κατά το γαλατάκι μου έχει φέρει η μαμά μου και είχα τη μαμά μου πάντα δίπλα. Δεν μπορούσα χωρίς τη μαμά. Εδώ είμαι το γιο μου στη γενεθλιά μου, το καμάρι μου. Εδώ είμαι μωράκι. Όπω. Ο Δημητάκης μου εδώ πρέπει να είναι 18 μηνών, 16 μηνών. Βλέπεις δύο σταλίτσα κι εγώ, παιδάκι. Παιδάκι, πραγματικά. Εδώ είναι η γέννηση της μικρής μας. Συγκινημένη πολύ. Πολύ, άστο. Κοίταξε εδώ πώς μοιάζει το παιδί μου με την κόρη του. Πραγματικά, μοιάζουν πολύ. Πάρα πολύ. Εδώ σε διακοπές, Ναι, έχουμε πάει διακοπές. Εδώ πρέπει να είμαστε στο Μαυρίκιο. Να εδώ, κοίταξε, να δεις το παιδάκι μου. Κοίταξε, μωράκι μου. Εδώ είναι η βάφτιση του Δημήτρη. Ναι, το παιδάκι μου, το μωράκι. Εδώ στην αποφύτισή του. Πολύ κλάμα, εκεί να δεις κλάμα. Ναι. Και εδώ είμαστε στο Παρίσι που θα τον είχα πάει στην Disney όταν είχε πρωτογίνει. Εδώ μικρούλι, Μπίσης. Χριστίνα μου, είσαι full time μαμά, full time γιαγιά, επιχειρηματίας, γυναίκα, όλους αυτούς τους τίτλους που προαναφέραμε. Ποιος είναι αυτός που σε κάνει πιο πολύ ευτυχισμένη? Το μαμά και γιαγιά. Μαμά, διότι και εγώ μικρό κοριτσάκι σε ηλικία 16 ετών έγινα μαμά, οπότε μεγάλωσα μαζί με το παιδί, ένα παιδί που μεγάλωνε ένα άλλο παιδί, γιατί και εγώ τον αντιμετώπιζα το Δημήτρη σαν κούκλα. Και γιαγιά, διότι πια είμαι σε ηλικία που καταλαβαίνω τι είναι να έχεις ένα μωρό, τι είναι να αγκαλιάζεις ένα μωρό, τι είναι να σου πούνε γιαγιά, και τρελαίνεσαι. Πόσο σου έχει αλλάξει τη ζωή ο ερχομός της εγγόνας σου? Νομίζω ότι με έχει κάνει να λάμπω σαν να είμαι ερωτευμένη. Νιώθω μια ευτυχία, νιώθω ότι είμαι γεμάτη. Δημήτρης, επειδή είναι παιδί μου, θα ξεκινήσω από το Δημήτρη και ξέρω το θέλω και το πιστεύω, ότι ήταν πάντα ήθελε παιδί, ήθελε πάντα οικογένεια. Ο Δημήτρης είναι επίσης γραπωμένος και πολύ καλός μπαμπάς και του το δίνω αυτό διότι εγώ μεγάλωσα χωρίς μπαμπά και βλέποντας το γιο μου. Ξέρεις, του βγάζω το καπέλο, οπότε... Όταν έφυγε από το σπίτι, όλες αυτές οι αλλαγές που ήρθανε, μεγάλωσε. Μου λέει, μαμά, πρέπει κάποια στιγμή να μείνω μόνος μου. Μεγάλωσε, να μην σχέση μόνος. Του λέω, εντάξει. Του λέω, ωραία, θα μείνεις στο σπίτι μας, θα βρω εγώ ένα άλλο σπίτι. Έψαχνε, μετά από καιρό τον βρήκα. Α, μου λέει, πού, δίπλα σου. Και τα βράδια που ανησυχούσα, του έλεγα, ρε παιδί μου, ένα πράγμα θέλω μόνο σου. Τα παίρνω με τηλέφωνο όταν γυρίζεις. Ο άτιμος δεν με παίρνει πάντα τηλέφωνο. Αναγκαζόμουν λοιπόν να φύγω από το σπίτι, να φτάσω μέσα, να πηδήξω, να δω το αυτοκίνητο μέσα και να σκύψω κάτω από τη Σχαραμάντα να δω, να ακούσω αν είναι μέσα. Εντάξει, είχα μεγάλα θα και έχω.
Τώρα είμαι ήρεμη γιατί υπάρχει η Άννα, υπάρχει το παιδί. Αλλά πέρασα πολύ δύσκολα στο όταν έβγαινε ο Δημήτρης έξω και όλο αυτό. Δηλαδή, οι γονείς εμείς λέμε άντε να μεγαλώσει να ηρεμήσει. Όμως, όταν μεγαλώνει το παιδί, έρχονται δυσκολίες. Μετά από όταν αρχίσει και βγαίνει, που κάνει φίλους, που οδηγούν, που θα πιούν, γιατί είναι παιδιά που θα πάνε εκδρομές, θα πάνε ταξίδια, δεν ξέρει όλους τους φίλους του. Εκεί αρχίζει πια η αγωνία της μάνας. Και πόσο μάλλον εμένα που ήμουν και μόνη μου να αντιμετωπίσω όλο αυτό. Υπήρξες ποτέ αυστηρή με τον Δημήτρη? Υπήρξα, ναι, υπήρξα. Είχα βάλει κανόνες και πρέπει να πω ότι δεν δυσκολεύτηκα στην εφηβεία, ότι μέχρι τα 17 ήταν πολύ καλό παιδί. Βέβαια, λίγο το χάλασε και μπορείς να βγαίνει. Οι φίλοι του με φωνάζανε αστυνομία, γιατί έπεισε κατά πάντα. Εντάξει, το παρακολουθούσες? Ναι, το παρακολουθούσα. Με όλα αυτά που πέρασα, δεν ξέρω εν τέλει ποιος άνδρας θα μπορούσε να αντέξει όλο αυτό το ψυχολογικό που είχα εγώ, το μυαλό μου να σουβουλιάξει στο παιδί μου. Επειδή εγώ είμαι υπερπροστατευτική, δηλαδή η ζωή μου, η ύπαρξή μου, το πάντα είναι ο γιος μου. Δηλαδή για το γιο μου το έχω πει όσο και να ακούγεται σκληρό και συγγνώμη, θα πω την έκφραση, θα σκοτώσω. Έχω αφιερώσει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω ζήσει τη ζωή μου και ότι δεν έχω, για όνομα του Θεού. Αλλά έχω και έντονα αυτό το παιδί μου. Μ' αρέσει που η Νάντζη λέει την ώρα που έλεγε πήδαγα το φράχτη, έβλεπα από κάτω. Αν τα βρίσκει απολύτως λογικά. Ψύχρεμη. Ψύχρεμη. Όχι, τα βρίσκει λογικά όμως. Λογικά, ως ένα βαθμό. Όπως επίσης, συμφωνώ απόλυτα. Όταν είναι τα παιδιά πιο μικρά, έχουμε τις αγωνίες μας. Θεωρούμε ότι εκείνη την ώρα τα έχουμε δει όλα. Έλα όμως που μετά είναι το πιο μεγάλο καρδιοχτύπη. Όντως αυτό που φεύγει το παιδί από το σπίτι, δεν ξέρεις που πάει, με ποιον είναι, τι ώρα θα γυρίσει. Πραγματικά μου φαίνεται. Τι ώρα να γυρίσει, δηλαδή. Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται πραγματικά μη διαχειρίσιμο. Τι μεγαλύτερες λαχτάρες, νομίζω, οι μαμάδες τις παίρνουν από εκείνα τα χρόνια. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει μόνο σε μια μαμά η οποία, επειδή μεγαλώνει μόνη της το παιδί, είναι και μικρή και έχει αυτές τις αγωνίες, ή και στις μαμάδες οι οποίες μπορούν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους μαζί και με έναν μπαμπά και μαζί και με άλλους να εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες αγωνίες? Είναι θέμα χαρακτήρα. Και σε έναν μπαμπά που δεν μεγαλώνει μόνο το παιδί. Ναι, σωστά. Ναι, συμβαίνει, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είναι θέμα χαρακτήρα. Έχει παιδί. Είναι θέμα πόσο ψύχρεμος και πόσο μπορείς να το διαχειριστείς. Δεν έπαιρνε με έναν τεφημερεύοντα. Μήπως σας έχουν φέρει εκεί ένα κοριτσάκι. Μήπως σας έχουν φέρει εκεί. Ξέρεις, επειδή βγήκε και αυτή πολύ μικρή στη δουλειά, σε αυτό το χώρο, μπορεί και για εκείνη το ότι ήταν πολύ νέα μαμά να ήταν πιο αλέρτης ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω μας. Γίνονται πολλά πράγματα γύρω μας. Μπορεί μια μεγαλύτερα να ήταν λίγο πιο ψύχρεμη. Το συζητώ. Εδώ η κοπέλα ήταν 16 ετών, όπως μας είπε η ίδια. Ήταν η ίδια παιδί. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει επαφή με το τι γίνεται έξω να έχει περισσότερο φόβο. Εκείνη που έχει θα έπρεπε να είναι πιο πονηρεμένη. Θέλω να πω ότι το νεαρό της ηλικίας της και το ότι ασχολείται με το χώρο ήταν τελικά καμουφλάζ για να είναι η πιο συντηρητική και η πιο. Ναι, γιατί ακριβώς επειδή τα ξέρει και πολύ καλά και προσπεράσπιση της, γιατί τώρα λέμε ότι είναι σαν πολλές μαμάδες που είναι έτσι λίγο όχι τόσο ψύχρεμες. Η κίνδυνη που ανέφερε είναι ρεαλιστική. Αυτοκίνητα, μα εννοείται, το αλκοόλ, το οποίο όλα τα παιδιά αργά ή γρήγορα θα έρθουν σε επαφή, και φίλοι που δεν γνωρίζω. Μα δεν ήταν ότι κάτι απλά το φανταζόταν η γυναίκα. Είναι θέμα χαρακτήρα. Εν τω μεταξύ μου λέγατε ότι η Άννα Μπεζάν είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες στην Κατερίνα Καινούριου και είχε πει, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μου είπατε, ότι είχε γονείς και έχει γονείς, αλλά μεγάλωσε σε κάποιο ίδρυμα. Ναι, ναι, σε ορφανοτροφείο. Νομίζω μέλησα, αν θυμάμαι καλά, και έλεγε ότι μέχρι και τώρα η γυναίκα, και ήταν σοκαριστικό, ότι το ορφανοτροφείο εμένα ήταν το πατρικό μου, ήταν το σπίτι μου. Μπορεί να ήταν δύσκολο, αλλά δεν ήταν μίζερο, όπως είπε συγκεκριμένα. Δεν είχε μιζέρια. Δεν έχω επαφές, είπε, με τους γονείς μου. Δεν μιλάω για αυτούς. Δεν θέλω να έχω καμία επαφή. Έχω τη δική μου οικογένεια. Μια πεθερά που είναι σαν τη μαμά μου πια, αναφερόμενη φυσικά στη Χριστίνα, έναν άντρα που με αγαπά πάρα πολύ και με στηρίζει και ένα υπέροχο παιδί. Είμαστε σε αυτή τη φάση της τρέλας με το μωρό, είναι η δική μου οικογένεια, αυτό είναι το κομμάτι που εμένα μου κάνει. Φοβερό. Φοβερό. Δεν ξέρω. Τι να πεις. Ευχαριστούμε τη Χριστίνα Μαπά που μας μίλησε. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, τώρα θα σας πάμε πολύ στα δικά μας. Θα σας πάμε στη Γη της Ελιάς και θα γνωρίσουμε, Νάνση μου, μια πρωταγωνίστρια η οποία, λόγω του ρόλου της, είναι εξαιρετικά αντιπαθής, να πω. Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η Ευρωσύνη Κουτσουβέρη, η Αμαλία δηλαδή, είναι μακράν το πιο αντιπαθητικό πρόσωπο στη Γη της Ελιάς, μετά την Αρετή, θέλω να πω. Τολμώ να το πω. Γιατί φυσικά την έχει ερωτευτεί τρελά ο Ισίδωρος και έχει παντρευτεί μαζί. Και η ίδια είναι πάρα πολύ παρεμβατική, γεγονός το οποίο προκαλεί
προκαλεί την δυσαρέσκεια όλη τη υπόλοιπη οικογένεια. Συναντήθηκε λοιπόν με την Ευρωσύνη Φωτεινή Λασπά και μα είπε πώ αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, γιατί δεν ήταν μια αρχική τη απόφαση. Έκανε 20 ολόκληρα χρόνια μπαλέτο. Η μαμά τη στεναρά τη έλεγε να μην ασχοληθεί με τι τέχνε. Αλλά εκείνη βρήκε έναν τρόπο να μπει στο θέατρο και να ξαναγεννηθεί, όπως χαρακτηριστικά λέει. Ας τη δούμε. Ευφροσύνη, ακούς πλέον και στο όνομα Αμαλία λόγω του ρόλου σου στη Γη της Ελιάς? Ναι, ακούω και στο όνομα Αμαλία πλέον. Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι λίγο παρεξηγημένος. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά συμπαθή στο κοινό λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί σε όλους. Εγώ το έχω αποδώσει στον έρωτα που νιώθει για τον Ισίδωρο, ο οποίος την έχει βγάλει από τα νερά της, την έχει απορριθμίσει κάπως και την κάνει να λειτουργεί παρορμητικά και να μην μπορεί να ελέγξει τον εαυτό της. Να έρθουμε και σε μία άλλη μεγάλη σου αγάπη, το θεατρικό εργαστήρι που δημιούργησες το 2019. Πάντα μου άρεσε να κάνω κάτι σε διδασκαλία. Νιώθω ότι έχω μεταδοτικότητα, ότι έχω κάτι το έχω καταλάβει καλά και είμαι παθιασμένη με αυτό, μπορώ να το μεταδώσω. Αυτό το συνέστημα, το ότι εδώ είμαι, το έχω νιώσει σε δύο τόπους, στο χορό και στο εργαστήρι. Το μπαλέτο έχει μείνει αποθυμένο. Το μπαλέτο είναι το μεγαλύτερο μου αποθυμένο. Ας πούμε, έκανα 20 χρόνια. Η μαμά μου ήταν πολύ αντίθετη με οποιαδήποτε μορφή τέχνης ασχοληθώ. Δεν ήθελε, φοβότανε λόγω της ανασφάλειας κτλ. Ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς μου ήταν πάντα ο πιο γλυκός, ο πιο νυφάλιος, ο πιο συγκαταβατικός. Της κρατάς έτσι ένα μικρό θυμό, γιατί ναι, δεν σε άφησε να κάνεις αυτό, ναι, που θέλες. Ναι, και την ενοχλεί πάρα πολύ. Ναι, έφυγε, λέγω, φταίω και εντάξει, και εσύ δεν αυτό, εγώ έφταγα, ναι, εντάξει, πρέπει να σε αφήσω να πηγαίνεις στα μπαλέτα και να κάνεις διαφημίσεις. Και... Αλλά ήταν ένα καλό αντίβαρο, γιατί με έκανε πολύ στέρεη. Μου έμαθε αυτό το ότι δεν πρέπει να έχεις ανάγκη κανέναν, πρέπει να βασίζεσαι πάντα στα πόδια σου, ό,τι και να κάνεις, να είσαι ανεξάρτητη και δυνατή. Τα κατάφερε. Την υποκριτική την προτιμούσα έναντι του μπαλέτου? Τίποτα δεν προτιμούσε. Το μόνο που την έχει χαροποιήσει είναι ότι έκανε το εργαστήρι. Έχει μια αιμονή, όπως και πολλοί γονείς, προς τη σταθερότητα. Να έχουμε σταθερότητα. Δεν είναι πάντα καλή η σταθερότητα. Χρειάζεται να έχεις μια βάση, αλλά δεν μπορεί να βιδωθείς κάτω και να βγάλεις ρίζες. Μετά μπήκα αρχιτεκτονική διακόσμηση, γιατί δυστυχώς ακόμα ήμουνα σε ηλικία που ήταν αρκετά ισχυρή μέσα μου η γνώμη της μαμάς μου. Όταν τελείωσα λοιπόν την αρχιτεκτονική διακόσμηση, έπρεπε να κάνω πτυχιακή. Και εννοείται ότι επέλεξα τη σκηνογραφία γιατί ήταν πιο κοντά σε άλλα πράγματα. Το σχέδιο μου άρεσε εμένα, αλλά δεν ήμουν πολύ εκεί. Διάβασα πάρα πολλά θεατρικά έργα. Λέω, εδώ είμαστε. Λέω, ακούστε να δείτε. Δεν θα πάω να δώσω κατατακτήρες αρχιτεκτονική που ήταν το αρχικό πλάνο. Θα πάω δραματική σχολή. Έγινε ο Τρίτος Παγκόσμιος. Τελικά το έκανα. Γεννήθηκα ξανά. Ήταν λες και είχε τσιμεντώσει κάπως η μαμά μου σε κάποια πράγματα. Είχα λίγο έτσι. Άρχισε να ακούγεται αυτό ένα κρακ, 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 και να σπάει και να αρχίσει να βγαίνει η Έφη. Μετακόμισες μόνιμα στην Κύπρο πριν κάποια χρόνια, όπως μας είπες, εξαιτίας ενός έρωτα. Στην Ελλάδα έρχεσαι και πιο συχνά λόγω της μητέρας σου? Δεν θα ερχόμουν αν δεν ήταν η μαμά μου και έρχομαι πολύ συχνά και έτσι έκανα και πάντα η αλήθεια είναι, γιατί και οι δύο είναι πολύ δεμένοι μαζί μου και εγώ, και επειδή ξέρω ότι είναι η χαρά τους. Και πάντα μου λέγανε όλοι, γιατί πρέπει να πας 20 μέρες διακοπές με τους γονείς, επειδή είμαστε από Κεφαλονιά η μαμά μου και πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι Κεφαλονιά. Και λέω, παιδιά, αυτή είναι η χαρά τους. Ελεύθερος χρόνος, όταν υπάρχει, τι σου αρέσει να κάνεις? Είμαι λίγο μοναχικός τύπος, δηλαδή δεν θα επιλέξω τον ελεύθερο μου χρόνο να βγω για καφέ. Είμαι λίγο του σπιτιού. Θα κάτσω να διαβάσω, θα δω καμιά σειρά. Θα γράψω ημερολόγιο μερικές φορές που έχω ανάγκη να τα πω μόνη μου. Γράφεις ημερολόγιο από μικρή? Γράφω ημερολόγιο από 13 χρονών και τα συμβουλεύτηκα τα ημερολόγια πριν ξεκινήσω το εργαστήρι για να δω πώς επικοινωνώ με τον εαυτό μου των 13. Εντάξει, καλά πήγε. Είναι ψυχοθεραπευτικό, για μένα τουλάχιστον, το να διαβάζω ημερολόγιο και να βλέπω παλιές φωτογραφίες. Νιώθω λες και έχω κάνει μασάζ μέσα μου μετά. Δηλαδή, λες τώρα τι είχε γίνει τότε που. Και μετά ηρεμείς και λες, ωραία, τώρα είμαστε στο τώρα. Οπότε να η ευκαιρία να κάνουμε τα επόμενα. Τελικά μερικοί άνθρωποι θέλουν την επαφή με το κοινό και όταν έχουν ένα αποθυμένο δεν περνάει με τίποτα. Είδες τι είπε, μπαλέτο ήθελα 20 χρόνια, η μάνα μου έλεγε όχι, δεν μπορείς να ασχοληθείς επαγγελματικά, που είναι και πολύ λογικό, δηλαδή είναι από την πλευρά προστασίας του γονιού που λέει είναι που έχει πολύ κοντή ημερομηνία, ναι, λήξης, ας το πούμε έτσι. Σπούδασε η κοπέλα και κάποια στιγμή έρχεται σε επαφή με τα θεατρικά κείμενα και λέει εδώ είμαστε. Άρχισα να καταλαβαίνω τον μπετόν να σπάει λίγο-λίγο. Μέσα μου.
Το ότι γράφει και ημερολόγιο, παιδιά, απίστευτο. Ποιο γράφει τι ημερολόγιο, κανένα. Ποιο γράφει γενικά. Ναι. Πώς γράφει γενικά. Εντάξει, πες έγραφε από 13 ετών τότε που είσαι μικρή και σε ενθαρρύνει και οι γονείς να γράφεις. Αλλά αυτό το ότι είναι ψυχοθεραπευτικό θα το περίμενε κανείς από μεγαλύτερη γυναίκα. Λοιπόν, απόψεις πάντως σήμερα το επεισόδιο έχει μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση που έχει να κάνει με μια ομοιρία που θα μας κόψει την ανάσα. Ας πάρουμε μια γεύση. Λοιπόν, από τις 9 στο ΜΕΚΑ και τώρα πάμε να μιλήσουμε με τον παθολόγο και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αναστάσιο Σπαντιδέα, για το θέμα του ύπνου. Την αϊπνία που για πολλούς, και όχι μόνο σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά πολλές φορές και σε νεαρά παιδιά, ειδικά εκεί στην εφηβεία, σου λέει δεν μπορώ να κλείσω μάτι, δεν ξέρω γιατί. Έχω μια ένταση, μια υπερένταση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, τι λάθη μπορεί να κάνει κανείς, ένας ενήλικας, και δεν μπορεί να έχει έναν καλό, στρωτό, συνεχόμενο θα έλεγα ύπνο. Καλησπέρα γιατρέ και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Καλησπέρα σας, ναι, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί χιλιάδες κόσμο και όπως πολύ σωστά αναφέρατε όλες τις ηλικίες, από την πολύ μικρή παιδική ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Βέβαια, όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο αυξάνεται το πρόβλημα της αϊπνίας. Στις νεαρότερες ηλικίες είναι σπανιότερο, αλλά γενικά η συχνότητά του αυξάνει σημαντικά όσο μεγαλώνουμε. Ένα από τα κύρια παράπονα των ηλικιωμένων ατόμων είναι ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν, τουλάχιστον να χορτάσουν τον ύπνο όπως τον χόρταναν παλιά. Ναι, και αυτό γιατί ή κοιμούνται πολύ λιγότερο ή έχουν αυτό που λέμε διακοπές μέσα στον ύπνο. Δεν είναι συνεχόμενος. Ακριβώς. Αυτό που λέμε διαταραχές του ύπνου περιλαμβάνουν, ας πούμε, είτε την καθυστερημένη έναρξη του ύπνου, πάνε, πέφτουν στο κρεβάτι και στριφογυρίζουν πολλές ώρες μέχρι να τους πάρει ο ύπνος. Θέλω να σας διακόψω πάνω σε αυτό. Ποιο είναι το σωστό, γιατρέ μου, ποιο είναι το σωστό? Δηλαδή αυτό που παλιά λέγανε στα παιδάκια, κάτσε στο κρεβάτι και θα σου έρθει ο ύπνος. Μα πώς θα σου έρθει ο ύπνος όμως, αν το μυαλό σκέφτεται άλλα πράγματα ή το μάτι δεν κλείνει με τίποτα? Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη ώρα που να πέφτουμε στον ύπνο? Πρέπει να μην είμαστε συνέχεια με το κινητό? Τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχουν πολλά τρίκ τα οποία μπορεί να κάνει κανείς αν θέλει για να βελτιώσει το πρόβλημα της αϊπνίας της οποίας έχει. Πρώτα πρέπει να ξέρουμε ότι από τα βασικότερα αίτια που προκαλούν την αϊπνία μας είναι οι έντονοι θόρυβοι, τα φώτα που βρίσκονται στο περιβάλλον μας. Εννοείται την τηλεόραση, γιατί κάποιοι κοιμούνται με ανοιχτή την τηλεόραση. Και πολύ σωστά το λέτε, ναι, πραγματικά σε ορισμένα άτομα δρά σαν υπνοτικό η τηλεόραση, αλλά στα περισσότερα άτομα δρά σαν διεγερτικό. Και ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία παρακολουθούν σειρές ιδιαίτερα αργά το βράδυ, εισφροντί τους επιθυμία να τελειώσει το επεισόδιο, τα καθιστά, ας πούμε, άγρυπνα όλο το βράδυ. Mm. Επίσης, τη κουβαλάμε πολλές φορές στη δουλειά στο κρεβάτι μας. Από το γραφείο, στο σπίτι και στο κρεβάτι μας ακόμη να δουλέψουμε με το κομπιούτερ ή ακόμα και με άλλου είδους χαρτικά είδη. Τα έντονα ψυχολογικά προβλήματα, το στρες, είναι χαρακτηριστικό ότι τα αγχώδη άτομα ή μετά από μια έντονη και αγχογόνο ημέρα πολύ δύσκολα μας βρίσκει ο ύπνος, διότι μας απασχολούν οι έννοιες και οι σκέψεις που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό και ερχόμαστε και ακούμε όλο και πιο συχνά, συγγνώμη που σας διακόπτω, εγώ τουλάχιστον τα ακούω συχνά τα τελευταία, τουλάχιστον χρόνο, δίχρονο, ότι οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν μια βοήθεια για να κοιμηθούν. Σου λέει δεν είμαι καλά. Δηλαδή, πολύ πρακτικά, έχω νεύρα, δεν μπορώ να λειτουργήσω στη δουλειά μου. Ή αισθάνομαι κουρασμένος, αισθάνομαι ότι σέρνομαι. Πάω στους γιατρούς, κάνω εξετάσεις να δω τι μου συμβαίνει. Τι πρέπει να κάνω? Και πολλές φορές τους ακούμε να λένε ότι όλοι ψάχνουν να βρούνε ένα οποιοδήποτε φάρμακο. Είτε είναι φυτικό, είτε μη, για να κλείσουν τα μάτια τους και να χαθούν στον ύπνο. Και να σας πω για κάτι άλλο. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια, και μου κάνει και εντύπωση, παλιά δεν το θυμάμαι, βλέπω στις διαφημίσεις πολύ συχνά φυτικά σκευάσματα που μπορούν να διαφημιστούν στην τηλεόραση, ενώ για να κοιμηθείς. Mm. Παλιότερα δεν το θυμάμαι αυτό να ισχύει. Ναι, ναι. Άρα, όντως κάτι μπορεί, κάτι να έχει αλλάξει σε εμάς, τη ζωή μας, τον τρόπο ζωής μας. Για πείτε μας, γιατρέ. Ναι, ο σύγχρονος τρόπος ζωής πραγματικά συνοδεύεται από αυξημένο άγχος, αυξημένο τρέξιμο, αυξημένες έννοιες και φροντίδες. Τα προβλήματα είναι πολλαπλάσια σε σύγκριση με τις παλιότερες εποχές. Οι ανάγκες της οικογένειας, όπως διαμορφώνονται, είναι αυξημένες, αλλά και παράλληλα και οι απολαβές των ατόμων και γενικά
ο χρόνος ο ελεύθερος ο οποίος απομένει για να ξεκουραστεί το άτομο είναι λιγοστός. Όλα αυτά τα πράγματα συσσωρεύονται στον οργανισμό, τον διαταράσσουν, του δημιουργούν μια νευρικότητα, μια εγρήγορση, με αποτέλεσμα αυτό να έχει επιπτώσεις σε πάρα πολλές δραστηριότητες του ατόμου, από το φαγητό παραδείγματος χάρη που δεν προλαβαίνει να το φάει σωστά και να το χωνέψει, μέχρι τον ύπνο, ο οποίος διαταράσσεται κατεχόμενος από τις διάφορες έννοιες της ημέρας και τα τρεξίματα της επόμενης, διότι δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα που περάσαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και οι σκέψεις για την αυριανή ημέρα. Αν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της επόμενης ημέρας, εάν θα είμαστε στη δουλειά, δεν θα είμαστε στη δουλειά, εάν θα μπορέσουμε, ας πούμε, να φτάσουμε στη δουλειά μας κανονικά ή θα συναντήσουμε 1000 προβλήματα. Είναι πολλές οι έννοιες οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Πρακτικά λοιπόν πώς αντιμετωπίζει κανείς την αϋπνία? Να πάρει κάποιο φαρμακευτικό βοήθημα ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορεί να τους δοκιμάσει και να λειτουργήσουν? Πριν καταλήξει λοιπόν στο φαρμακευτικό σκεύασμα ή ακόμα και στο φυτικό σκεύασμα που λέτε, τα οποία αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπατε, προβάλλονται εντονότατα στην τηλεόραση αλλά και σε άλλα μέσα διαφήμισης. Γιατί πραγματικά αγγίζουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Κατά συνέπεια η αγορά για αυτά τα σκευάσματα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πριν φτάσουμε λοιπόν στη χρήση τέτοιων σκευασμάτων, βοηθημάτων, καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν ιδανικότερες συνθήκες ύπνου. Δηλαδή, το υπνοδωμάτιο όμως να είναι απαλλαγμένο από φώτα, ήχους, θορύβους, να μην απασχολούμαστε με την τηλεόραση ή το τηλέφωνο ή ακόμα και με το λάπτοπ πάνω στο κρεβάτι μας. Να προσπαθούμε το στρώμα μας και το μαξιλάρι μας να είναι κατάλληλα, ούτως ώστε να μας προσφέρουν μια ανακούφιση. Πέφτουμε στο κρεβάτι αν δεν νιστάζουμε, γιατρέ, πέφτουμε, ορίστε. Πάμε στο δωμάτιό μας, ότι πρέπει να κοιμηθούμε, πήγε 12, πήγε 1, δεν κοιμάμαι. Δηλαδή αυτά που λέτε με την ησυχία, εμένα η πρώτη ερώτηση είναι, ναι, αλλά αν δεν νιστάζω, μπαίνω στο δωμάτιό μου? Αυτό είναι και το βιολογικό μας ρολόι, αυτό το οποίο ρυθμίζει τους βιορυθμούς μας και την ώρα του ύπνου, είναι ρυθμισμένο έτσι ούτως ώστε για κάθε άτομο, γιατί δεν είναι το ίδιο για όλα τα άτομα, για κάθε άτομο να υπάρχουν οι ώρες που νιστάζει και πρέπει να πάει για ύπνο, και αυτές οι ώρες σε άλλα άτομα είναι νωρίτερα και σε άλλα άτομα είναι αργότερα. Και δεν θα πρέπει να παραβιάζουμε αυτό το βιολογικό μας ρολόι και να του αλλάζουμε συνεχώς συνήθειες, διότι διαταράσσουμε την κανονικότητα του ύπνου μας. Είναι πολύ σωστό να επιλέγουμε μία συγκεκριμένη ώρα να πηγαίνουμε για ύπνο και να αντιδηρούμε όσο μπορούμε απαραβίαστα. Επίσης θα πρέπει να διατηρούμε τη διάρκεια του ύπνου μας συγκεκριμένες ώρες και να προσπαθούμε και αυτό να το διατηρούμε, γιατί κάθε φορά που αλλάζουμε τις συνήθειες του ύπνου μας παραβιάζουμε το βιολογικό μας ρολόι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σπαθηδέα, για τις πολύ χρήσιμες και ωραίες πληροφορίες που μας δώσατε. Και από εκεί και πέρα, να πω, εγώ θα έλεγα ότι αυτοί που πραγματικά τυραννιούνται πολύ, και μιλάω κυρίως για μεγαλύτερες ηλικίες, που για κάποιο λόγο κάτι μπορεί να έχει αλλάξει τη ζωή τους και σου λέει δεν είμαι καλά. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι 75 χρόνων να λες έχασα τον ύπνο μου ξαφνικά και να μην κάνεις κάτι. Καλύτερα να έρθεις σε μια επαφή με τον γιατρό σου, γιατί μπορεί να σε βοηθήσει καλύτερα. Όλα τα άλλα που λέμε εμείς και συζητάμε είναι πιο πολύ γενικές συμβουλές. Σε κάποιους ταιριάζει αυτό, σε κάποιους ταιριάζει κάτι άλλο. Εντάξει, και κάθε άτομο μπορεί να βρει τον δρόμο του και τον τρόπο του, γιατί όλα αυτές είναι πολύ καλές συμβουλές, αλλά πόσο εφαρμόσιμες είναι. Κάθε άτομο όμως πρέπει να ψάξει και να βρει τον τρόπο του. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα πιάτο παραπάνω το βράδυ, λίγο κρασάκι παραπάνω, καταστροφή. Επίσης, αν πέσει σε ένα σύριαλ που έχει παραπάνω από 4 επεισόδια, τι πάτησε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, μπορεί να είναι σαν εφιάλτη. Δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω τους ανθρώπους που λέγανε δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί πραγματικά, εγώ άμα θέλω να κοιμηθώ, βάζω μια ταινία, μια σειρά, ένα για αυτό το βράδυ. Δηλαδή, αυτό, το βάζω, ποτέ δεν το βλέπω. Αν θέλω να το δω, πρώτα βάλω ένα Σαββατοκύριακο μεσημέρι. Ένα Σαββατοκύριακο πρωί που μέχρι να ξυπνήσουν υπόλοιπα, είμαι χαλαρία, κάτσω να δω μια ωρίτσα, μια μισή. Μία φορά το έκανα, παιδιά, φέτος, είπα θα τρελαθώ.
Δηλαδή έμεινα ξάγρυπνη, είδα το πρωί να ξημερώνει και είπα, Θεέ μου, τι βλακία, γιατί με πίεσα. Αφού ο οργανισμός μου λέει, σου έρχεται Ελενίτσα μου ο ύπνος, γύρε και κοιμήσου. Όλη μου τη ζωή το κάνω αυτό. Δεν με πιέζω ποτέ με τον ύπνο. Πρώτη φορά το έκανα, είδα δεν ξέρω πόσα επεισόδια. Ξημέρωσε και είπα, θα τρελαθώ. Το κεφάλι μου δεν ήξερα πού να το βάλω. Ήμουν άρρωστη δύο μέρες. Δηλαδή σκέφτομαι αυτούς που πραγματικά βασανίζονται με τον ύπνο. Είναι όμως δηλαδή, κάτι πολύ, πολύ σωστό ο γιατρός. Ότι ο καθένας καταλαβαίνει, ξέρει τον εαυτό του, δεν μπορεί. Έχει λίγο διαπιστώσει ποια του πάνε και ποια δεν του πάνε. Υπάρχουν επίσης εποχές του χρόνου που μας πιάνει λίγο η αλλαγή με το φως, με τη ζέστη κλπ. Και ο ύπνος μας διαταράσσεται. Εκεί θέλει λίγο προσοχή. Δεν βάζει σειρές που σε ενδιαφέρουν, ας πούμε, για εγώ. Ποτέ στην αρχή του καλοκαιριού. Εγώ με θυμάσαι, σου λέω, πήγαινε ένα μήνα θα μου χαλάσει. Είναι μια που ήθελα, δεν με βάζανε με το ζόρι. Αλλά άμα μου έρχονται να ύπνω, θα κοιμηθώ. Γιατί έλεγα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συχνά να κοιμάσαι τόσο πολύ εύκολα και άνετα. Γεια σου, κάνουμε και το άλλο. Μια φορά το κοντράρισα και κάνουμε και το άλλο λάθος που μπορεί να είμαστε ψιλοζαλισμένοι, έτοιμοι για ύπνο και να μας παίρνει ο ύπνος στον καναπέ και να μην πηγαίνουμε στο δωμάτιό μας και να το χάνουμε πραγματικά. Τέλος πάντων, το θέμα του ύπνου είναι μεγάλο κομμάτι. Πάμε όμως στο Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη να δούμε πού βρίσκεται σήμερα. Δημήτρη μου. Ναι, κάστρα, ωραίες. Καλησπέρα σας, έξω από το κάστρο του Windsor, λίγα μέτρα μόλις από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, εκεί όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η επιμνημόσυνη δέηση του τέους βασιλιά Κωνσταντίνου. Η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια έδινε πολύ μεγάλη σημασία στην σημερινή, στη συγκεκριμένη τελετή, λόγω των δεσμών του βασιλιά Καρόλου με την Ελλάδα και με τον φίλο και δεύτερο ξαδερφό του, τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο. Η ελληνική τέως βασιλική οικογένεια εκπροσωπήθηκε από την Άννα Μαρία, τον μεγαλύτερο γιο, τον Παύλο, με την σύζυγό του Μαρί Σαντάλ, αλλά και ο Φίλιππος ήταν εκεί. Μέλη της ελληνικής βασιλικής οικογένειας μάλιστα απήγγειλαν στίχους από την Ιθάκη του Καβάφη μέσα στον ναό του 15ου αιώνα. Βέβαια υπήρχαν ηχηρές απουσίες που διαπιστώσαμε. Η απουσία του βασιλιά Καρόλου συζητήθηκε ιδιαίτερα, μάλιστα ο Βρετανικός τύπος γράφει ότι είναι μια οδυνηρή υπενθύμηση του γεγονότος ότι είχε αποσυρθεί από τα δημόσια του καθήκοντα, καθώς ήταν μια τελετή που ο ίδιος θα ήθελε και επιθυμούσε να βρίσκεται στο συγκεκριμένο ναό σήμερα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει την θεραπεία και τη μάχη που δίνει για τον καρκίνο. Τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια εκπροσώπησε η Βασίλισσα Καμίλα. Πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στα βρετανικά μέσα είναι όμως και η απουσία του πρίγκιπα Βίλιαμ. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ πριν από λίγα λεπτά πριν να ξεκινήσει η τελετή, δόθηκε μια ανακοίνωση από το παλάτι του Κένσιγκτον ότι τελικά δεν θα παρευρεθεί λόγω ενός προσωπικού ζητήματος. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι είναι αυτό το προσωπικό ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος τις τελευταίες εβδομάδες είναι επιφορτισμένος τόσο με την φροντίδα της συζύγου του, καθώς συνεχίζει να αναρρώνει και Μίτλετον μετά την επέμβαση την οποία υπευλήθη τον περασμένο μήνα, αλλά είναι επιφορτισμένος και με την έτσι με το μεγάλωμα και διατροφή των παιδιών του. Θα πρέπει να πούμε ότι η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην οργάνωση. 300 ήταν οι καλεσμένοι που έδωσαν το παρόν από πολλές βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Είδαμε ότι την Ισπανική Βασιλική Οικογένεια να εκπροσωπείται από τον βασιλιά Φελίπε και την σύζυγό του Λετίσια. Θα έχουν σε λίγη ώρα προσωπική συνάντηση με την βασίλισσα Καμίλα. Είδαμε επίσης και μέλη των βασιλικών οικογενειών της Δανίας, της Σουηδίας, της Ισπανίας και της Νορβηγίας. Η πρίγκιψα Βενεδίκτου. Κόπηκε ο ήχος, τώρα επανήλθε. Κάποια πριγκίπισσα δεν ακούσαμε το όνομά της. Η πριγκίπισσα Βενεδίκτη της Δανίας έδωσε επίσης το παρόν στην συγκεκριμένη τελετή. Θα πρέπει να πούμε ότι η παρεκκλήση του Αγίου Γεωργίου είναι η τελευταία κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ. Είναι το παρεκκλήσι αυτού του 15ου αιώνα που είναι ο τόπος και ένας ναός που προτιμάται από την Βρετανική Βασιλική Οικογένεια για να δίνει πολύ σημαντικές τελετές εκεί. Εδώ είχαμε δει επίσης τον γάμο του Χάρη και της Μέγκαν να πραγματοποιεί το 2018. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Τώρα, δεν ήθελα να το ρωτήσω γιατί ήταν σε άλλο θέμα. Αλλά αυτό που διαβάσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και έπαιξε σε διάφορα site για την. Για τον Φελίπε και τη Λετίσια της Ισπανίας. Μάλιστα, ότι είναι στα πρόθυρα χωρισμού, ότι μάλλον έχουν ήδη χωρίσει, ότι όλα αυτά τέλος πάντων ισχύουν. Ναι. Φαίνεται να ισχύουν και πραγματικά ήταν στην επιμνημόσυνη δέηση, αλλά μόνο για τυπικούς λόγους, γιατί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα οι σχέσεις τους είναι πια μόνο διαδικαστική και τυπική. Μα μπορεί ένας βασιλιάς που είναι τώρα βασιλιάς, δεν είναι. Ενεργία, ότι ακριβώς μπορεί να χωρίσει, δεν το έχουμε ξανακούσει και αυτό. Πραγματικά δεν το έχουμε ξανακούσει, όμως έχει ήδη υπογράψει σύμφωνα με την Bild τα χαρτιά στα οποία παραχωρεί την επιμέλεια των δύο κορών τους, που η μία είναι σχεδόν 18 και η άλλη είναι 16, σε περίπτωση διαζυγίου. Μπορεί να χωρίσει και θα σου πω γιατί. Γιατί όντως θυμάμαι ψάχνοντας το θέμα ότι το 2013 τέθηκε πάλι θέμα διαζυγίου ανάμεσα στους δύο. Είχαν σοβαρούς τριγμούς στο γάμο τους, αλλά επειδή οι κόρες ήταν πολύ μικρές, αποφασίστηκε από κοινού να μην γίνει ακόμα το διαζύγιο μέχρι οι κόρες να ενηλικιωθούν. Θα μπορούσε όμως και τότε είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά. Μάλιστα. Στη λύση του γάμου. Πότε είναι που μιλούσαμε εμείς εδώ, μπορεί να το είχαμε κάνει και βίντεο, δεν θυμάμαι, ίσως και πριν από δύο μήνες. Τον κουνιάδο. Ναι. Αυτός λέγεται ότι είναι η αφορμή. Πριν από δύο μήνες, να θυμίσουμε ότι ο κουνιάδος, δηλαδή ο σύζυγος για ένα διάστημα της αδελφής της Λετίσια, αποκάλυψε με φωτογραφίες και μιλώντας παντού και στον τύπο και γράφοντας και ένα βιβλίο ότι είχε σχέση και πριν γνωρίσει η Λετίσια τον Φελίπε, αλλά και κατά τη διάρκεια. Και μάλιστα ήταν η περιβόητη φωτογραφία με την Πασμίνα, που είναι έγκυος. Στο ένα από τα δύο παιδιά με τον Φελίπε και λέει: Αγάπη μου, είμαι πάντα δική σου, φοράω την Πασμίνα σου κλπ. Είναι ένα μπλεγμένο. Και λοιπά. Εγώ ξέρω. Τα λοιπά, τα ξέρει ο Γιάννης Βασιλιοργίου πάρα πολύ καλά. Αφού μου μυαλό σκέφτεται, είσαι σχεδόν βασίλισσα. Έγκυος, περιμένεις ένα μωρό. Είναι δυνατόν να στέλνεις φωτογραφία που είναι στοιχείο σε κάποιον, αν έχεις οποιαδήποτε είδους περίεργη σχέση μαζί του? Βέβαια. Αναρωτιέμαι, βέβαια. Δηλαδή. Βέβαια. Εδώ ένα μήνυμα δεν στέλνεις γιατί λες τα μηνύματα. Είναι αυτά που μένουν. Άρα είναι δυνατόν. Όμως αν θέλεις να μένουν. Άρα είναι δυνατόν να στέλνεις αν δεν έχεις κάτι. Ναι. Δηλαδή εσάς δεν σας κάνει εντύπωση, μόνο εμένα κάνει εντύπωση. Το αντίθετο αποδεικνύει, όχι αυτό που λες. Λες ότι αποδεικνύει το αντίθετο, ότι μάλλον ήταν μια αθώα φωτογραφία μεταξύ του. Δεν είχε λόγο να αντιστεί. Δεν θα την ρωτάω, όχι να είσαι εκεί και να σε ψάχνουν όλοι και να ψάχνουν κάτι να βρουν να πούν. Είσαι εσύ παντρεμένος με τον άνθρωπό σου. Στέλνεις φωτογραφία σου. Όχι βέβαια. Σε έναν άλλον, σε ένα πρώην σου, σε ένα φίλο σου, σε έναν. Τέλος πάντων, κάποιον που μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Απλά, ξέρετε τι. Μισό λεπτό. Η Λεζάντα όμως δεν έλεγε μου λείπει ο ερωτάς μας. Έλεγε. Να με αγκαλιάζεις όπως η Πασμίνα το κορμί. Ναι. Όχι, αυτά τα έγραψε αυτός. Υποτίθεται. Δεν το είδαμε. Δεν είχε Λεζάντα χειρόγραφη. Αυτός ανέβασε στο Twitter τη φωτογραφία και έγραψε το μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία όταν την είχε λάβει. Καλός άνθρωπος από πίσω. Όταν πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Την αδερφή τη. Εντάξει, α μην την παντρευότανε. Για ποιο λόγο να το κάνει? Δεν ξέρω. Και λέει, εξακολουθεί να λέει ότι είναι πολύ ισχυρή η αγάπη μας. Ποια αγάπη σας? Εκείνη έχει καταστραφεί τώρα για όλη την Ισπανία. Για την Ισπανία, λες. Τα παιδιά της. Ναι, βέβαια. Πώς θα το βλέπουν όλο αυτό που είναι δημόσιο? Αν όντως υπάρχει σχέση. Γιατί υπάρχει και το σενάριο του Θοδωρή να έχουν μια καλή φιλική σχέση, να είναι σαν εμπιστευτικό σχέδιο. Μα αυτό λέω κι εγώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, δίνει στοιχεία. Κανονικά όχι. Και ο Ταλιμπάν, και Ταλιμπάν. Και Ταλιμπάν, και Ταλιμπάν. Και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου πιάνει την ιστορία και το κουβάρι από την αρχή και μας το ξεκλίνει. Δεκέμβριος 2023, ο 53χρονος πρώην γαμπρός της βασίλισσας Λετίθια της Ισπανίας, Τζέιμι Ντελ Μπούργο, δηλαδή ο πρώην άντρας της μικρότερης αδελφής της, ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με την βασίλισσα Λετίθια πριν και μετά τον γάμο της με τον Φελίπε. Πάντως σίγουρα, κατά τη διάρκεια της γνωριμίας της με τον βασιλιά, αναδημοσιεύοντας ως απόδειξη της απίστειας της βασίλισσας και μία selfie όπου εκείνη φέρεται να του εκφράζει τον έρωτά της. Έγραφε ως Λεζάντα στην ελόγω φωτογραφία: «Αγάπη, φοράω την Πασμίνα σου. Είναι σαν να συνιώθω στο πλευρό μου. Μετράω τις ώρες μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Σ' αγαπώ, δική σου». Λόγια τα οποία ο Ντελ Μπούργο διέγραψε λίγο μετά αφού του τα ανοίχτησε, τα οποία όμως πρόλαβαν να δουν χιλιάδες κόσμου.
Ο Ντελμπούργο ήταν παντρεμένος με την αδελφή της Βασίλισσας από το 2012 έως το 2014, αλλά ο ίδιος θα ισχυριζόταν με μετέπειτα δηλώσεις του ότι είχε σχέση με την Λετίθια πριν αλλά και μετά τον γάμο του βασιλικού ζευγαριού, στη διάρκεια ιδιαίτερα της κρίσης στο γάμο του βασιλικού ζεύγους που προηγήθηκε, τονίζοντας επίσης ότι έχει κρατήσει φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα σε κινητά ως αποδεικτικά στοιχεία, αναφέροντας παράλληλα ότι με την Λετίθια πάντα αγαπιόμασταν. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Μόλις η ισπανική βασιλική οικογένεια ενημερώθηκε για την απιστία της πρώην δημοσιογράφου και μητέρας των δύο κοριτσιών της από τον γάμο της με τον βασιλιά Φίλιππο, ο 56χρονος σήμερα Ισπανός βασιλιάς φέρεται να έδωσε ήδη στη Λετίθια τα χαρτιά διαζυγίου για να τα υπογράψει με αναλυτικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά στην επιμέλεια των παιδιών τους. Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη τον ισπανικό τύπο, η 51χρονη Λετίθια αναγκάστηκε ήδη να βάλει την υπογραφή της στο σχετικό έγγραφο. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φίλιππος και η Λετίθια πέρασαν τόσο σοβαρή κρίση στο γάμο τους, αφού και στο παρελθόν, το 2013, είχαν υπογράψει ξανά χαρτιά επικείμενου διαζυγίου. Η Λετίθια τότε είχε εξαναγκαστεί να παραχωρήσει στο βασιλιά ακόμη και την αποκλειστική επιμέλεια των κοριτσιών τους. Ωστόσο, το ζευγάρι λέγεται ότι αποφάσισε τότε να αναβάλει το διαζύγιο μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών τους. Αυτή τη στιγμή πάντως, ο Φίλιππος και η Λετίθια ζουν χωριστές ζωές, διατηρώντας κοινές μόνο τις δημόσιες εμφανίσεις τους, σύμφωνα με ειδικούς επί βασιλικών θεμάτων. Ωστόσο, πλησιάζει πια η στιγμή που η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας θα ανακοινώσει και επίσημα το χωρισμό. Θυμίζουμε πως η Λετίθια ήταν πασίγνωστη στην Ισπανία ήδη πριν από τη γνωριμία της με τον διάδοχο, καθώς ήταν η βασική παρουσιάστρια ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης. Ο μελλοντικός βασιλιάς είχε αποκαλύψει τα σχέδιά τους να παντρευτούν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο παλάτι τον Νοέμβριο του 2003. Και παρά τις αντιρρήσεις της βασιλικής οικογένειας, ιδιαίτερα της βασίλισσας Σοφίας, αφού οι σχέσεις νύφης και πεθεράς ήταν πάντα από ψυχρές έως κακές, να παντρευτεί ο διάδοχος του θρόνου μία κοινή θνητή, κόρη ενός δημοσιογράφου και μιας νοσοκόμας, αλλά και εγγονής ενός οδηγού ταξί, 6 μόλις μήνες αργότερα ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια ιδιαίτερα λαμπερή τελετή στον καθεδρικό ναό Αλμουδένα της Μαδρίτης, με τον ερωτευμένο πρίγκιπα να δηλώνει την ημέρα του γάμου: «Είμαι ένας ευτυχισμένος άνδρας, γιατί έγινε πραγματικότητα το πιο πολύτιμο όνειρό μου. Παντρεύτηκα τη γυναίκα που αγαπώ». 10 χρόνια μετά το γάμο τους, ο Φίλιππος ανέβηκε στο θρόνο και η Λετίθια έγινε βασίλισσα. Ήταν η πρώτη κοινή θνητή που έγινε βασίλισσα στην ιστορία της Ισπανίας. Μαζί με σένα. Τι! Ξεκινάω, παιδιά, έτσι όμορφα και χαρούμενα, διότι έχει γίνει viral στο TikTok. Είναι η αγαπημένη μας Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία, παιδιά, 3 βίντεο έχουν βγει στο TikTok από τη βραδιά που πέρασε στην Άννα Βύση. Σηκώθηκε όρθια, ξεσάλωσε και λένε: «Όταν είσαι ψύχρεμη στην Άννα Βύση». Αυτό εδώ το βλέπετε. Είναι 3 βίντεο, παιδιά. Δεν σταμάτησε. Δεν κάθισε κάτω. Το έζησε, δεν σταμάτησε να τραγουδά και έγινε το σύμβολο της διασκέδασης σε βαθμό που χάνεις πραγματικά την ψυχραιμία σου. Συγνώμη, τόσο καλά που περνά. Θα πάω τώρα. Κάτσε, βρε, Δημήτρη. Ναι. Αυτοπροσώπος. Τα έδωσε όλα. Μπράβο, ρε Ελισάβετ. Μπράβο, όλοι έχουμε δικαίωμα στη χαρά και στο κλειδοκόπι. Γιατί, μπράβο της. Πραγματικά είναι αυτό που περνάς καλά χωρίς να σε νοιάζει κανένας που σε κοιτάζει, δεν σε ενδιαφέρει και γιατί να σε νοιάζει άλλο. Όποιος πάει σε ένα γύρο να διασκεδάσει και είναι ότι άλλοι το κοιτάζουν, ναι. Όχι καλά. Ειδικά και στη Βύση όλοι έτσι παρεκτρεπόμαστε. Είναι ο τόσο έχω παρασύρει. Στα άλλα μαγαζιά καθόμαστε έτσι. Βγάζουμε και ένα πλεκτό και λέμε μην κουνηθούμε και μας δουν ότι κουνηθήκαμε. Όχι, αλλά η ενέργειά της είναι φοβερή. Όχι, παιδί μου, απλά επειδή σηκώθηκε και όρθια. Βλέπεις, ήθελε να τη βλέπει η Άννα, είχε με την Άννα διάλογο. Ναι. Λοιπόν,
η άλλη εδώ το... το νυχτοπούλι μας. Έτσι κάνουμε εμείς που πηγαίνουμε στη Βύση, λέει. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι αυτό το που λένε, έχουν και το μότο. Όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύση. Έτσι. Μπράβο. Σωστό το μότο. Λοιπόν, θα πάμε στον Θάνο Κιούση. Τον Ισφήνος κατά κόσμον, μάλλον τον Ισφήνος κατά κόσμον Θάνος Κιούσης, ο οποίος θα δώσει συνέντευξη στο Studio 4 και είπε πώς γνώρισε τη γυναίκα του. Ξέρετε πώς έκανε πρώτα σιγά μου? Πώς? Ντυμένος ναύαρχος. Έτσι πρέπει. Ναι, εγώ θα έκανα πρώτα σιγά μου ντυμένος κληρούχας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είπε, ναι, μάλιστα είπε και πώς γνωριστήκανε, ανέβηκε στη σκηνή και μόλις την είδε, εκείνος πραγματικά κόλλησε. Την τρίτη μέρα που βγήκανε, του είπε ότι θα παντρευτούμε. Και στα τρία χρόνια πήγε πρώτα στη γιαγιά της, ζήτησε το χέρι της από τη γιαγιά της και την ευλογία της και μετά πήγε και ζήτησε τη σύζυγό του. Αλλά ντυμένος ναύαρχος, μια χαρά. Και εγώ, Ναπολέον, αρκεί να παντρευτώ. Λοιπόν, ο Νίκος Φεράς, αν εκεί στη δεκαετία του 90 που ήταν ο κόκκινος κύκλος του Κοκκινόπουλου, βλέπατε ανθρώπους να κάνουν δύο βήματα πίσω, ήταν επειδή βλέπανε τον Νίκο Ψαρά. Σου λέει ότι από τους ρόλους που έκανα συνέχεια τον κακό, ο κόσμος φοβότανε, σκιαζότανε και έκανε δύο βήματα πίσω όταν με έβλεπε. Αμάν, ο Ψαράς! Έφευγε, όπως το έκανα τώρα. Λοιπόν, και πάω τώρα, παιδιά, σε ένα φοβερό βίντεο. Έχετε φάει ποτέ μπακαλιάρο, το λεγόμενο δηλαδή. Ναι, όχι μπακαλιάρο το ψάρι, να φας φαλιάρα από μπακαλιάρο. Όχι, οποιοδήποτε. Κοιτάξτε τι έγινε ο άνθρωπος. Είναι ρεπόρτερ, είναι η κακοκαιρία Ινγκούν. Δεν χρειάζονται τα λόγια. Ναι, τώρα σου έρχεται, περίμενε. Παιδιά, ακούστε. Είναι η κακοκαιρία Ινγκούν, ο άνθρωπος κάνει την μετάδοση και εκείνη την ώρα σκάει, παιδιά, ένας βαγαλαίος μπακαλιάρος φοβερός, χωρίς σκορδαλιά και τον εκτύπησε, να πούμε, στο πρόσωπο φοβερής φαλιάρα. Για να ξέρει, γιατί είναι και τα λέπια, δεν μην νομίζετε. Όχι, τύχει το ίδιο με καλαμάρι, στο φουσκωτό με κακό καιρό. Σου ήρθε καλαμάρι. Σου ήρθε κανονικότατο. Τι ψέματα να πω τώρα. Ή από τη θάλασσα κατά. Παιδάκι μου, ήμασταν μέσα με τα παιδιά. Περνάγαμε Καβοντόρο. Τι το θέλαμε. Είχαμε φύγει κατά καλό καιρό και μπήκαμε σε Φουρτούνα. Τέλος πάντων. Έτσι και το εκεί... Καβοντόρο, ναι, μετά ξαναβγήκαμε στο κατά καλό καιρό. Εκεί λοιπόν στη Μαυρίλα που κρατιόμουν έτσι και έλεγα, εγώ γιατί ανέβηκα, αφού τη φοβάμαι τη θάλασσα. Σκάει ένα καλαμάρι κατευθείαν επάνω μου και πέφτει κάτω. Και λέω, τι είναι αυτό. Γιατί εγώ σκεφτόμουν καρχαρίες, αλλά. Τέλος πάντων, μόλις ξαναβγήκαμε στο ξέφωτο της άνθρωπου το καλό σημείο και σταμάτησα να κρατιέμαι, κάνω μία έτσι και λέω, καλά αυτό μου ήρθε στο κεφάλι. Ήταν καλά. Και του είπες, καλά Μάρι, εσύ είσαι. Το καλαμάρι από τον Άρη. Αν ήταν καρχαρίας και είχε έρθει από ψηλά, Ελένη, θα ήταν καρχαρίνη. Ήρθαμε στη θάλασσα, σου λέω, έφτασα και έκανα το σταυρό μου και λέω, γιατί μπήκαμε τα παιδάκια μου. Λοιπόν, ναι, για πες παρακάτω. Κάποιος είπε ότι αν ήταν καρχαρίας και κελαϊδούς θα ήταν καρχαρίνη. Αλλά δεν ενστερνίζομαι, δεν υιοθετώ. Ναι, όχι, δεν σταματάω, έχω πάρει φωτιά. Λοιπόν, ακούστε, έγινε μεγάλο θέμα, μπορεί οι συνάδελφοι στο πάνελ να το γνωρίζουν, διότι ο μεγάλος γιος της Kim Kardashian και του Kanye West, ο Saint, βάδισε εδώ, βλέπετε, στον αγώνα της Miami Inter που παίζει ο Messi, με το Messi βλέπετε χέρι με χέρι, είναι αυτός, ο Saint. Όταν έχεις βίσμα, διάβαινε. Με τους LA Galaxy παίζανε και είναι αυτό που ξέρετε, ο κάθε παίκτης προχωρά μαζί με ένα παιδί που φοράει την εμφάνιση της αντίπαλης ομάδας για να δείξουν τη φιλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο μικρός αυτός είναι ο Σέιν και είναι ο 8χρονος γιος της Kim Kardashian και το Kanye West. Εντάξει είμαστε? Εντάξει είμαστε. Θα κλείσουμε με Πέτρο Ιακωβίδη για να πάει ωραία ημέρα και καλά. Να, 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 να. Να, 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 να. Τα τραγούδια μου έρχονται στο μυαλό που βάζουν έτσι στο ρεφρέν τους, πώς έλεγε και το άλλο το πο-πο-πο, δηλαδή που δεν λέει κάτι, αλλά λέει και σου μένει γιατί είναι ένα σύνθημα. Μπορεί να πεις τα πάντα στους στίχους, αλλά το σύνθημα σου μένει. Εμένα που το τι-τι-τι, που χρόνια το άκουγα γιατί διαιτητή. Αλήθεια. Τι άκουγες. Γιατί διαιτητή. Γιατί διαιτητή. Αλήθεια το λέω. Θα σου έλεγα τέτοιο ψέμα. Και περίμενες 25 χρόνια για να μου το πεις. Περίμενα ένα γιατί διαιτητή τόσα χρόνια, ναι. Δεν με είχες ρωτήσει, ναι. Το πολλά έχουν. Ξέρω ότι το άκουγες έτσι. Μεγάλη επιτυχία και το τι. Το άκουγα πολύ συχνά, αλλά το παράκουγα φαίνεται. Δεν τα άκουγα καλά. Μάλιστα. Αυτό είναι καινούριο κομμάτι. Είναι περσινό. Δεν το ήξερα. Ξέρετε ότι άμα δεν με βάζετε και λίγο και εμένα να με ενημερώνετε για κάποια, δεν τα γνωρίζω κιόλα. Λοιπόν, σας εγκαταλείπω. Και πάω στη φίλη μου, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Υγιείς και άρρωστες σχέσεις. Τα σημάδια της λάθος σχέσης. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε με την Άννα Κανδαράκη. Ένα θέμα που έχει να κάνει με όλα αυτά που
πώς λέμε, δίνουμε πολύ καλές συμβουλές στους φίλους μας, στον εαυτό μας κάπως και δεν τις ακούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ειδικώς τι έχει να μας πει για αυτό το θέμα, αφού πρώτα, γιατί δεν θέλω να ξεχαστώ, σας θυμίζω ότι τρέχουν τα γενέθλια του Shopflix, 2 χρόνια, και μπορείς, εννοείται, να βρεις οτιδήποτε χρειάζεσαι σε σούπερ τιμές καθημερινά, αλλά τώρα υπάρχουν και εκπτώσεις. Και τι θέλω να πω, πού να είναι μια κάμερα να τα πω, εδώ θα τα πω. Θα τα πω κόντρα στο φως. Είμαι πολύ μαύρη εδώ. Γιατί είμαι πολύ μαύρη, με συγχωρείτε, αν δεν βρω το μέρος μου δεν πρόκειται να πω κουβέντα. Γιατί εσείς θα κερδίσετε που θα ακούσετε αυτά που έχω να σας πω. Εγώ... Λοιπόν, Shopflix και αυτή την περίοδο μας δίνει σε σοβαρές και μεγάλες προσφορές τις σκούπες. Σκούπες που δεν θα βρεις κάπου αλλού σε αυτές τις τιμές. Επίσης, να θυμάστε ότι όλοι εσείς που θα μπείτε και θα κάνετε μια παραγγελία, μπαίνετε και σε μια κλήρωση για να κερδίσετε μια δωροκάρτα ίση με την αξία της αγοράς που κάνατε μέσα από το Shopflix. Ναι, αυτό είναι άλλο. Δεν είναι αυτό που σας λέω κάθε φορά, ότι ξέρετε, με κάθε αγορά κερδίζετε και ένα κουπόνι 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Αυτό είναι άλλο. Μιλάμε, τι άλλο να κάνει για σας το Shopflix. Τώρα θα μπείτε και θα δείτε, γιατί εγώ μπορεί να μιλάω για σκούπες, αλλά εσείς μπορείτε να βρείτε και άλλα πράγματα μέσα που είναι σε σως, πολύ καλές τιμές, που σημαίνει μια ευκαιρία που δεν θα τη χάσουν. Και να θυμάστε και τη δωροκάρτα. Κερδίζετε δωροκάρτα ίση με την αξία της αγοράς σας. Όχι όλοι. Ένας θα είναι πάντα ο τυχερός. Πώς θα γίνει. Άννα μου, Ανούλα του Χιονιά με τα λευκά τα υπέροχα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε για ένα θέμα που το συζητάμε μεταξύ μας. Θεωρώ ότι όταν το συζητάμε, αυτό που είπα και πριν, οι σχέσεις, μεγάλο πράγμα. Η σχέση είναι το νούμερο ένα πράγμα στη ζωή μας. Ισχύει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, πιστεύω εγώ, μόνος του, και κανένας δεν μπορεί να ζήσει εύκολα μέσα σε μια σχέση που δεν είναι υγιή. Το θέμα είναι πότε αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι ότι αυτή η σχέση δεν είναι καλή. Είναι μια αρρωστημένη σχέση. Πού πας να μπλέξεις. Γιατί πολλές φορές ακούμε να λένε ότι ο ενδιαφερόμενος το καταλαβαίνει τελευταίος. Ποια είναι τα σημάδια της μη υγιούς σχέσης. Λοιπόν, όντως αυτό που λες έχεις πάρα πολύ δίκιο, ότι οι σχέσεις είναι επί της ουσίας το α και το ω. Από εκεί ξεκινάει το πόσο καλά είμαστε, το πόσο μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας. Το είχε πει πάρα πολύ ωραία η Κική Δημουλά, ήταν και πριν λίγες μέρες η επέτειος από την απουσία της, ότι τι να τον κάνουμε κατάμονη τον εαυτό μας. Έτσι, τι να τον κάνουμε αν δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο να τον μοιραστούμε. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά, δεν είμαστε εδώ να δώσουμε συμβουλές. Και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική στις γενικεύσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα. Οι άνθρωποι είμαστε μοναδικοί. Γι' αυτό και όταν ακούω να δώσουμε 3 χαρακτηριστικά ή 3 tips για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς θα μπεις σε μία σχέση, αυτές οι περίφημες σχολές σχέσεων, όλα αυτά, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί όπως εμείς είμαστε μοναδικοί, οι σχέσεις μας είναι μοναδικές. Πόσο συχνά έχουμε ακούσει, Ελένη, γενικούς κανόνες του τύπου. Μία σχέση με πολλά χρόνια διαφοράς δεν ταιριάζει. Κι όμως, ξέρουμε σχέσεις που τελικά και με πολλά χρόνια διαφοράς μια χαρά έχουν ταιριάξει. Ή άλλη έτσι γενίκευση, ότι η δεύτερη σχέση μετά από μια μακροχρόνια δεν πρόκειται να πάει καλά. Κι όμως, έχει πάει πάρα πολύ καλά και ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μετά. Έτσι, οπότε ας φύγουμε από τις γενικεύσεις και σήμερα δεν θέλω καθόλου να μπούμε σε γενικεύσεις και σε tips που θα τα δούμε και θα πούμε «Α, αυτό με τίποτα». Αυτό που θέλω πρώτα απ' όλα να δούμε είναι το πώς εμείς μπορεί να έχουμε εκπαιδευτεί να μπαίνουμε σε μία σχέση. Τι θέλω να πω. Από το πώς έχουμε μάθει να συσχετιζόμαστε στον πρώτο δεσμό, στην πρώτη σχέση που είναι με το φροντιστή μας, που είναι με τη μητέρα μας, από αυτό θα καθορίσει και το πώς έχω μάθει τόσο να μπαίνω σε μία σχέση, όσο και να επιλέγω σύντροφο. Τι θέλω να πω. Μπέρδεψα. Όχι, αλλά θέλω να μπω πιο βαθιά σε αυτά που μου λες. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Πώς επιλέγω σύντροφο. Ναι. Καταρχήν, επιλέγω σκεπτόμενη. Συνειδητά, όχι. Όχι. Πολλές φορές όμως, μια και μου το λες αυτό, δεν πειράζει, θα το ανοίξω και λίγο περισσότερο. Πολλές φορές όμως, κάποιες σχέσεις που γίνονται με την επεξεργασία και με μια συνειδητοποιημένη πρόθεση, δηλαδή θα το πω πάρα πολύ απλά, δεν ήταν ο έρωτος ο οποίος ήρθε και έπεσε τα νάσκελα. Δεν πειράζει. Γιατί μπορεί να έχουμε μια συνειδητοποιημένη επιλογή ότι εμείς οι δύο συμφωνούμε στον προορισμό μας και πάμε πολύ συνειδητά να χτίσουμε και τη διαδρομή μας. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό.
Γιατί πάλι θα πω τη Δημουλά, μια και την έχω σήμερα στο μυαλό μου. Ο έρωτας θέλει ταχύτητα, η αγάπη όμως θέλει χρόνο και θέλει και επεξεργασία. Αυτό το χαζό έτσι που λέμε ότι ακολούθα την καρδιά σου. Και η καρδιά έχει και αυτή λογική, έχει και αυτή μυαλό. Έχει νόημα λίγο να μπούμε, να καταλάβουμε λίγο και τι θέλουμε. Οπότε, το πρώτο κομμάτι έχει ένα νόημα να δω εγώ πώς μπαίνω σε μια σχέση. Αν εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι, για παράδειγμα, με μια μαμά η οποία με στέρηση έχει μπει και ζητάει να καλύψει όλες τις ανάγκες από το βρέφος και από το παιδί της, ή ο φροντιστής, έτσι, μη σταθώ μόνο στη μαμά, μπορεί να είναι και ο μπαμπάς, μπορεί να είναι και η γιαγιά, που μπορεί η μαμά απουσιάζει και είναι η γιαγιά πολύ επάνω. Οπότε, αν εγώ συνδεθώ πάρα πολύ και αισθανθώ, για παράδειγμα, ότι είμαι εκεί για να καλύψω κάποιο άλλο τις ανάγκες, μπορεί να καταγράψω στο μυαλό μου πως η κοντινότητα είναι απειλητική. Βλέπουμε πολύ συχνά και αγόρια και άντρες που με το παρόλο που θέλουν τη σχέση, με το που πλησιάζει ο άλλος πιο κοντά, απομακρύνονται. Δέσμευση, σχέση, τη φοβάμαι, γιατί στο μυαλό μου την έχω καταγράψει. Κάτι θέλει από μένα. Θα είναι απειλή, θα είναι φόρτωμα. Ή βλέπουμε την εξαρτητική συμπεριφορά από την αντίθετη πλευρά, που σημαίνει τι? Ότι επειδή μπορεί να είναι ένας φροντιστής ο οποίος δεν είναι συνεπής, μια μαμά ή ένας μπαμπάς ο οποίοι έρχονται και μετά, μόλις πάω να νιώσω καλά, απομακρύνονται ή τους περιμένω και δεν είναι εκεί, άρα εγώ με το που έρχομαι κοντά έχω την αγωνία μη μου φύγεις. Οπότε κρεμιέμαι και κάνω εξάρτηση και αρχίζω σιγά σιγά και κυνηγάω τον άλλον όλη την ώρα. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι συναντιούνται συνήθως. Εκείνος ο οποίος έχει μάθει να είναι σε μια εξαρτητική κατάσταση, δηλαδή να κυνηγάει τον άλλον, να ζητάει τον άλλον γιατί φοβάται μη του φύγει, και έρχεται από την άλλη πλευρά ένας αποφευκτικός, κάποιος ο οποίος φοβάται την κοντινότητα και μόλις ο άλλος τον κυνηγάει, εκείνος απομακρύνεται. Και αυτό μπορεί να συνεχίσει αέρα, να συνεχίσει διαρκώς και συνεχόμενα. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ συχνό και είναι αυτό το στοιχείο που βλέπουμε στη σχέση, το οποίο έχει μια στασιμότητα. Δηλαδή δεν έχει εξέλιξη. Το άλλο στοιχείο που θέλω να πω λίγο για να το καταλάβουμε σχηματικά. Θα μου δώσω μια επικεφαλίδα, γιατί μου φωνάζουν για διαφημίσεις. Ναι. Θέλω να πω ότι να προσέξουμε να μην δίνουμε πάρα πολύ στον άλλον. Ας σκεφτούμε η σχέση τρίγωνο. Α, Β και Γ είναι η σχέση. Δεν πάω εγώ να φτιάξω τον άλλον για να μπορέσει να μπει στη σχέση. Δεν πάω να τον πείσω να κάνουμε παιδί για να κάνουμε οικογένεια. Δεν πάω να του βρω δουλειά για να φτιάξει τα οικονομικά του και να δουλέψουμε τη σχέση. Πάμε και οι δύο μαζί να δουλέψουμε τη σχέση. Δεν δουλεύω εγώ για τον άλλον για να δουλέψουμε μετά τη σχέση. Το αναλύσω. Για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί αυτό θέλει κουβέντα, δεν είναι έτσι? Διαφημίσεις. Είναι οι σχέσεις, αλλά εδώ για να μπούμε σιγά σιγά λίγο πιο ουσιαστικά και πρακτικά. Πότε πρέπει να φεύγει κανείς, Άννα μου, από μία σχέση? Και πότε πρέπει να μένει? Παίρνει από το τι λέει η καρδιά του. Έτσι. Σωστά, τώρα, σωστά, από ό,τι λέτε εσείς, σωστά. Πότε πρέπει να φεύγω, πότε η σχέση μου δεν είναι καλή? Πάμε να το δούμε. Θα το πιάσω από εκεί που το άφησα, γιατί είναι ακριβώς στο πρώτο κομμάτι που απαντάει. Θέλω να το έχουμε στο μυαλό όμως πως η σχέση είναι ένα τρίγωνο. Α είναι ο ένας, Β είναι ο άλλος και το Γ είναι η σχέση. Θα πρέπει και οι δύο να φροντίζουμε τη σχέση για να μπορούμε στη σχέση επάνω να συμφωνήσουμε για το τι θα κάνουμε. Αν εγώ πέσω στην παγίδα να λέω θα φτιάξω τον άλλον, θα αλλάξω τον άλλον για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Άρα τι κάνω? Χάνω όλο μου το χρόνο, δίνω όλη μου την ενέργεια για να αλλάξει ο άλλος. Να του βρω δουλειά, να κόψει κάποια εξάρτηση, να τον πείσω να συγκατοικήσουμε, να τον πείσω να κάνει παιδί, να τον πείσω να κάνει κάτι, να αλλάξει ο άλλος και να τα κάνει όλα αυτά για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το γάμα που είναι η σχέση. Δηλαδή ποτέ. Ναι, άλλοι όμως έρχονται και λένε, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά επειδή έχω κάνει και μια μικρή διαδρομή, έχω υπάρξει σε μια δύο σχέση στη ζωή μου και ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο που να είναι τουλάχιστον τίμιος, ευγενής. Προσπαθώ να βρω άλλα από αυτά που μου λες, ότι αν δεις αυτά ότι λείπουν, πας να τα αλλάξεις, να τα διορθώσεις. Ωραία, δεν είσαι ποτέ με έναν άνθρωπο που όλα είναι χάλια. Μήπως πατάμε πάντα στα καλά? Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Βασική προϋπόθεση είναι να κοιτάμε στην ίδια κατεύθυνση, να έχουμε τον ίδιο προορισμό. Άρα εμείς οι δύο να έχουμε συμφωνήσει ότι κοιτάμε προς τα εκεί που θέλουμε να πάμε. Θέλουμε να πάμε και δύο τρίκαλα, θέλουμε και δύο σχέση, θέλουμε και δύο οικογένεια, θέλουμε και δύο να είμαστε ελεύθεροι, να μην κάνουμε οικογένεια και να είμαστε οι δυο μας. Τι θέλουμε? Συμφωνούμε στο τι θέλουμε? Συμφωνούμε σε αυτά που φαίνεται ότι συμφωνούμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να ξεκινήσουμε μια σχέση, Άννα μου, να μπούμε μέσα και να πούμε, ναι, εγώ δεν έχω μπει σε αυτή τη σχέση γιατί ψάχνω σώνη και έναν άνθρωπο για να παντρευτώ. Εγώ έναν καλό σύντροφο θέλω και να μ' αρέσει κιόλας. Κοροϊδεύουμε. Να συμφωνήσουμε στο τι θέλουμε. Εγώ με τον εαυτό μου. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε στην ψυχοθεραπεία
είναι να μπορέσω να είμαι ειλικρινής με μένα, να κουμπίσω το δικό μου το συνέστημα. Και θα έρθει ο άλλος και θα σου πει: ωραία, τα λες, και τι να κάνω, να παραμείνω μόνη. Δεν παλεύεται. Η ζωή δεν είναι ωραία όταν είσαι μόνος σου. Ούτε όταν είμαι σε μια σχέση και είμαι μόνος μου είναι ωραία. Ναι, αλλά μπορεί να κάνω φόκου σε άλλα πράγματα και να λέω: εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είμαι και με έναν σύντροφο που ξέρω εγώ, μου μιλάει άσχημα, με υποτιμάει, με χτυπάει, με αυτόνει. Δηλαδή μου κάνει πράγματα που είναι τρομερά. Εντάξει, έχει και κάποια. Θέλω να πω: δεν σκεφτόμαστε έτσι όταν βρίσκουμε έναν άνθρωπο. Απόλυτα. Γι' αυτό συμφωνούμε ότι είναι αυτά ανθρώπινα και τα ακούμε. Αλλά για να μπορέσω εγώ να νιώσω μία ησυχία μέσα μου, θα πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Που σημαίνει να μπορέσω να πω εγώ στην Άννα τι είναι αυτό που θέλει η Άννα. Θέλει να κάνει οικογένεια. Άρα πρέπει να το ξεκαθαρίσω και να είμαι τίμια με μπορεί μένα. Μπορεί να μην θέλει την ώρα που ξεκινά τη σχέση να λες «Μ' αρέσει». Απλά ναι. Θέλω να είμαι μαζί του. Και μετά από και στην πορεία να νιώσει, αφού τον έχει ζήσει αυτόν τον άνθρωπο, ότι ναι, ρε παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο που τα λέγαμε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε καλά μαζί και δεν το πάμε κάπως συγκεκριμένα, αλλά τελικά ναι, με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να κάνω παιδί. Πόσο κακό σωστά. Είναι δηλαδή. Πρέπει όλοι να τα ξέρουμε από την αρχή. Όχι, από την αρχή όχι. Αλλά όταν μπω στη διαδικασία και έχω καλή σύνδεση με την επιθυμία μου, θα μπορέσω μετά από λίγο να το επικοινωνήσω και να πω αυτό το οποίο επιθυμώ. Αν δεν πω αυτό που επιθυμώ, αν δεν το καταλάβω και το κουκουλώσω, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Πόσο συχνά έρχονται θεραπευόμενες οι οποίες λένε θα πάω να κάνω κατάψυξη οαρίων, κρυφά. Γιατί αν του το πω, θα τρομάξει και θα φύγει. Μα δεν αυτό είναι ούτως ή άλλως κάτι που αφορά δικό την ίδια μου, τη γυναίκα. Απόλυτα. Αλλά εδώ πέρα φοβάμαι, και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει ότι είναι ένα καμπανάκι, ότι δεν έχω καλή σύνδεση. Γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι ένας άντρας πράγματι μπορεί να φοβηθεί αν ξαφνικά δει ότι. Πρέπει να είναι και δική του επιθυμία. Δεν το κάνει για μένα. Μα και αυτή δεν το κάνει για αυτόν. Σου λέει μπορεί να μην είμαι αυτόν αύριο. Δηλαδή εγώ να μην το έχω. Απόλυτα, αλλά να το μιλήσω. Πρέπει να τα λέω όλα. Ό,τι έχω μέσα στο μυαλό μου, όλα θα τα πω. Έλα μαζί μου εδώ. Ξεκινά μια σχέση, είσαι με έναν άνθρωπο 6 μήνες. Είμαι 36. Δεν είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είμαι 36, που σημαίνει, και δεν τη λέω τυχαία αυτήν την ηλικία. Καταλαβαίνεις ότι αρχίζει ο χρόνος και τρέχει. Ναι. Προς τα πού μπορείς να κάνεις παιδί. Θα έχεις περισσότερα υγιή, οάρια, για να μην σε πιάνει η αγωνία. Είσαι με έναν άνθρωπο που δεν έχεις μιλήσει για γάμο. Όμως, περνάς ωραία μαζί του. Όμως, μπορεί και να μην είσαι. Όμως, εγώ θα ήθελα να μπορώ μια μέρα να κάνω παιδί. Η μεγαλύτερη παγίδα στις σχέσεις είναι οι υποθέσεις. Υποθέτω ότι εκείνος υποθέτει ότι εγώ. Μίλησε. Αν εγώ φοβάμαι να επικοινωνήσω στον άλλον τι είναι αυτό το οποίο επιθυμώ, εκεί έχω δυσκολία. Ο άλλος νομίζει ότι τα λέω όλα αυτά γιατί το πάω, τον φέρνω από εδώ, τον πάω από εκεί για να τελικά μαζί να το κάνω με το παιδί. Ακριβώς το αντίθετο είναι. Το ετοιμάζω στο μυαλό μου. Ακριβώς το αντίθετο είναι. Όταν το κάνω υποβόσκον, όταν το κάνω από κάτω, εκεί είναι μεγαλύτερη. Αν το κάνει, δεν σημαίνει ότι πάνε να το τυλίξεις. Γι' αυτό. Ανοιχτά. Σημαίνει ότι κάνεις κάτι για σένα, χωρίς να επηρεάζει τη σχέση μας. Ανοιχτά και τίμια στον εαυτό μου πρώτα και μετά το επικοινωνώ. Δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι του παιδιού, μιλάω συνολικά. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε περισσότερο χρόνο μαζί. Εγώ θα ήθελα επικοινωνώ έτοιμα, όχι παράπονο, όχι υπόθεση. Εγώ αυτό θα ήθελα. Εσύ τι θα ήθελες? Ας το επικοινωνήσω. Ας πούμε λοιπόν ότι ο άλλος σου πει «εγώ αυτό δεν θα το ήθελα». Εδώ, πες μου το παρακάτω, για μια γυναίκα που θέλει να μείνει σε αυτή τη σχέση. Βεβαίως θα το πω. Άρα εδώ έχω να βάλω πολύ συγκεκριμένο ερωτηματικό στον εαυτό μου. Γιατί εμένα αυτή η σχέση, η προοπτική, εγώ με τον εαυτό μου, θέλω να είμαι σε μια κατάσταση που θα είμαστε μόνο οι δυο μας. Έχει πολύ ουσία αυτό το ερώτημα. Διότι διαφορετικά ξέρεις τι θα γίνει. Το λέω γιατί βλέπω ζευγάρια τα οποία έρχονται μετά από χρόνια και για κάποιο άλλο θέμα. Και λέω, θέλω να μου πείτε πώς γνωριστήκατε, πώς ξεκίνησε η σχέση. Ελάτε τώρα πίσω, ελάτε λέω να μου πείτε. Και όταν ξεκινάει, βλέπω, ο ένας έκανε αυτή την υποχώρηση. Εγώ δεν ήθελα, αλλά τελικά με έπεισε και μπήκα. Και μετά στην πορεία, παρόλο που με έπεισε, το μετάνιωσα. Μα δεν θα εγώ δεν έκανα παιδί για να. Στη σχέση, βρε, Άννα εξαρτάται τις υποχωρήσεις. Ναι, εξαρτάται. Αυτές είναι αποφάσεις ζωής. Όσο ο καθένας θα πάρει τον δρόμο του. Είναι αποφάσεις ζωής. Δεν θυσιάζω τη δική μου την επιθυμία για τον άλλον. Και να πω και κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ να κάνει στο κομμάτι της σχέσης. Γιατί όλοι μας μέσα μας, Ελένη μου, έχουμε και τα φωτεινά μας και τα σκοτεινά μας. Ο καθένας κουβαλάει. Όλοι έχουμε ανασφάλεις. Μας ρωτάνε εσείς οι ψυχολόγοι. Και βέβαια έχουμε και πολλές και τις αντιμετωπίζουμε και τις παλεύουμε και τις γυρίζουμε γύρω-γύρω. Το θέμα μας είναι να βρούμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, ο οποίος να ποτίζει τα φωτεινά μας και να μαλακώνει τα σκοτεινά μας. Θα δώσω ένα παράδειγμα αληθινό. Μια πολύ αγαπημένη θεραπευόμενη που την είχα συναντήσει με τον πρώην σύντροφο. Και μου έλεγε ότι έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία, οριακά ψυχαναγκαστικό, με το κομμάτι της τάξης, της καθαριότητας. Είχε αγωνία. Πρόσεξε, δεν το απολαμβάνω. Όταν έχω αγωνία και ψυχαναγκασμό, δεν είναι ότι ευχαριστιέμαι. Επί της ουσίας, λοιπόν, το κάνω για να ανακουφιστώ. Και υπήρχε μεγάλη σύγκρουση με τον σύντροφο τον προηγούμενο, πώς θα μπει στο σπίτι, πώς θα καθίσει. Σύγκρουση, σύγκρουση. Εκείνος της έβγαζε νεύρα.
Τελείωσε αυτή η σχέση, σταμάτησε. Ήρθε λοιπόν ο επόμενος, τώρα καλή ώρα και πολύ το χαίρομαι και την καμαρώνω, που εκείνος το διακομωδεί. Mm. Τι έγινε, λέει, θα μου βάλεις και καπελάκι, μπήκαμε στο χειρουργείο. Και αυτό τη μαλακώνει. Όπως αντίστοιχα, εγώ έχω φοβίες και είμαι φοβική. Αχ, τι θα γίνει, τι θα συμβεί, έρχεται η καταστροφή. Και γίνω και γονιός το αύριο. Και βρω ένα σύντροφο που πει: ναι, είναι καλύτερα να κάτσουμε μέσα. Έχετε αυτό. Αυτό θα μου το ενισχύσει. Έχει νόημα να βρω ανθρώπους που μου μαλακώνουν τις γωνίες μου. Πόσο δίκιο έχεις. Γιατί όλοι έχουμε γωνίες. Ας βρούμε κάποιον ο οποίος μου τις μαλακώνει. Να είναι πιο συμπληρωματικές οι δυσκολίες μας. Να μην ενισχύει ο ένας τον άλλον. Γιατί θα μου τις φουσκώσει ακόμα περισσότερο. Όμως πρέπει να φεύγω από μία σχέση που δεν θέλω να φύγω. Αν δεν είναι ακραία η σχέση, αλλά δεν μου καλύπτει κάποια πράγματα που θα τα ήθελα πολύ. Θα το απαντήσω. Εξαρτάται αυτά τα οποία, γι' αυτό δεν θέλω να κάνω γενικεύσεις, εξαρτάται αυτά τα οποία πόσο σημαντικά είναι για μένα. Άλλος θέλει ασφάλεια, άλλος θέλει εξέλιξη, άλλος θέλει πάθος. Ο καθένας έχει δικό του σημαντικό. Κάποιος σου λέει ότι εγώ είναι βασική μου προϋπόθεση να μπορέσω να βιώσω το κομμάτι της μητρότητας αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Δεν μπορώ να το κουκουλώσω. Είναι επιθυμία βαθιά δική μου. Μην πάω να την κουκουλώσω. Ή από την άλλη πλευρά, εγώ είναι κάτι που δεν το θέλω και ο σύντροφός μου το θέλει. Αυτό έχει να ανοίξει, να κουβεντιαστεί. Αλλιώς τα μαζεύω μέσα μου, τα μπουκώνω μέσα μου και βγάζω συνεχώς ένα παράπονο. Το γράφω στο βιβλίο πολύ ωραία. Πόση σημασία έχει να μάθω να είμαι αδιάβροχη και αυτοεπαναφορτιζόμενη. Τι σημαίνει αυτοεπαναφορτιζόμενη? Να καταλάβω τι είναι το σημαντικό για μένα και να μου το προσφέρω. Διαφορετικά θα κάθομαι συνέχεια έτσι και θα περιμένω από τον άλλο να μου το προσφέρει και επειδή δεν μου το προσφέρει, που δεν του έχω πει και τι θέλω, και θα είμαι συνεχώς με τα μούτρα. Και είναι άδικο. Επειδή μιλάς με πάρα πολύ κόσμο και δεν μιλάω μόνο για εκείνους που έρχονται στο γραφείο σου να μιλήσετε, μιλάς, μπαίνεις σε εκπομπές, κυκλοφορείς, μιλάς με ανθρώπους γενικότερα. Το θέμα των σχέσεων θεωρείς ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που απασχολεί τους ανθρώπους σήμερα? Των σχέσεων, τη σχέση. Είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό και με βλέπεις κάθε φορά που μιλάμε και το γράφω και στο βιβλίο. Είμαι λίγο επιφυλακτική όταν κάνουμε απλουστεύσεις. Να βρούμε τον τρόπο. Μα δεν είναι μόνο θέμα τρόπο, γιατί κουβαλάω πράγματα. Αν εγώ έχω μάθει να φοβάμαι τις σχέσεις, αν εγώ έχω μάθει να κουκουλώνομαι, αν εγώ έχω μάθει όταν ο άλλος πλησιάζει να κάνω επίθεση ή να φοβάμαι ότι θα μου φύγει και να τρέχω και να μπαίνω με όρους ανάγκης ή να βάζω μια ταμπέλα και να λέει, τώρα πρόσφατα το είδα αυτό, πρέπει να γίνω μάνα και βγαίνω εκεί έξω και ψάχνω, δεν καταλαβαίνω ότι επί της ουσίας χάνω τον εαυτό μου. Έτσι είναι. Αυτό έχει σημασία. Άννα Κανδαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη Μενεγάκη, και εγώ σε ευχαριστώ. Σε έχω πάντα στην καρδιά μου και είναι στο μυαλό μου πολύ ψηλά. Διαφημίσεις. Ένα έχω να σας πω. Shopflix, γιατί οι ευκαιρίες είναι τρομερές. Και Νίκος Ευαγγελάτος, που ελπίζω να σας το ξαναθυμίσει. Bye!